γρενίστα. Γιατί είναι ξυπνάμενοι, σταγμένοι. Δεν θα ήταν καλύτερα να πηγαίναμε για ύπνο το πρωί, αφού τότε δεν νιστάζουμε πιο πολύ? Εγώ βέβαια νιστάζω κι όλη μέρα. Λες να έχω τίποτα? Θα ρωτήσω τον κύριο. Μεγάλο πράγμα να δουλεύεις σε γιατρό. Όποτε χρειαστείς, να έχεις δίπλα σου. Καλά κάνω και εμένα εγώ εδώ. Δεν είναι και άσχημα. Βέβαια. Ήταν καλύτερα πριν το 6 μήνες. Πριν παντρευτεί ο κύριος μου. Όχι πως η κυρία είναι κακιά. Αφού ήθελε να παντρευτεί, φαντάσου να μου έφερνε και κανένα βούρλο. Όχι, όχι. Μια χαρά είναι η κυρία Ιβών. Μια χαρά. Ώρα να ξυπνήσω τον κύριο. Ξέρετε, του κυρίου το δωμάτιο είναι από εδώ και της κυρίας από εκεί. Κοιμούνται χωριστά. Μπορεί βέβαια αυτό να συνηθίζεται στην καλή κοινωνία. Αλλά τι με νοιάζει εμένα. Κύριε, κύριε. Πάλι κοιμάται βαριά. Κύριε. Το κρεβάτι στρωμένο. Έχει το δωμάτιο αδιανό. Πάλι ο κύριος δεν κοιμήθηκε χθες βράδυ σπίτι. Και η κυρία ήσυχα εκεί κοιμάται, χωρίς να υποψιάζεται τίποτα. Μπορεί βέβαια αυτό να συνηθίζεται στην καλή κοινωνία, αλλά τι με νοιάζει εμένα. Καλημέρα, κυρία. Ο γιατρός δεν ξύπνησε ακόμα. Ναι. Δηλαδή όχι. Όχι είναι. Γιατί τρέμεις? Τρέμω. Μα δεν τρέμω. Γιατί τρέμω? Τρέμεις ολόκληρος. Από ταραχή, από βλακεία. Όχι, κυρία. Όχι, όχι. Μην πείτε. Γιατί, τι είναι αυτά που λες? Διότι ο κύριος. Τι είναι ο κύριος Ετιέλ? Άρρωστος. Άρρωστος είναι, εγώ τότε. Μα είπα εγώ άρρωστος. Υπερβολές. Αδιάφορος είναι. Σκόνη που έχει εδώ μέσα. Θα μπω πρώτα εγώ να καθαρίσω και μετά εσείς να μπείτε. Να καθαρίσει και ο άντρας μου μέσα να κοιμάται. Τι είναι αυτά που λες? Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέω. Ξέρω όμως τι είναι αυτά που δεν λέω. Το κρεβάτι είναι στρωμένο. Ο σύζυγός μου δεν κοιμήθηκε εδώ χθες το βράδυ. Μπράβο, Ετιέλ! Μπράβο! Ποιος ξέρει πώς θα σου δίνει για να τον καλύπτεις. Όχι, κυρία, εγώ για να μην στενοχωρηθείτε. Δεν ήθελα να. Σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Φοβέρο, 6 μήνες παντρεμένη και να μην κοιμάται σπίτι του. Και η κακομέρα και ακόμα δεν έχει δει τίποτα. Εμπρός, ποιος είναι? Άνοιξε, άνοιξε, εγώ είμαι. Ο κύριος δεν εκτέρευσε εκτός έδρας τις βράδυ. Ναι, δηλαδή όχι. Το πήρε τη γυναίκα μου. Η κυρία μόλις ξαναπήγε στο δωμάτιό της. Και αν κρίνω από την έκφρασή της, δεν θα ήταν και το πιο χαρούμενο πλάσμα στον κόσμο. Χώρια που. Χώρια που τι? Σας πήρε είδηση. Γουχα, μότο. Κύριε, αυτό που κάνετε μεγάλο λάθος. Αν θα θέλετε τη βοήθεια ενός φίλου. Ποιο φίλο? Εμένα. Ετιέν, απαιτώ να έχει συνέστηση τη κοινωνική και επαγγελματική σου θέση. Τη νύχτα κι αυτή αναγκάστηκα να κοιμηθώ στη σκάλα. Θα είμαι πιασμένο για μια εβδομάδα. Τι μου δίκαιε εμένα να πάω στο χορό της όπερας? Ο κύριος πήγε στο χορό της όπερας? Ναι. Δηλαδή όχι, τι συνέστησε, πήγαινε γρήγορα μέσα. Γρήγορα! Καλά. Μη φεύγεις. Χρειάζομαι κάποιον να μιλήσω, έστω και εσένα. Δεν ήθελα να πάω στο χορό της όπερας, αλλά εκείνος ο δαίμονας, η κυρία Οπέν, επέμενε. Οι παντρεμένες και ωραίες δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στους γιατρούς, γιατί άντρες είναι κι αυτοί. Στις 2 ακριβώς κάτω από το μεγάλο ρολόι μου υποσχέθηκε. Και εγώ το ζώο την περίμενα μέχρι τις 3. Όταν κατάλαβα ότι με έστησε, φτάνω έξαλλος εδώ. Ψάχνω να βρω τα κλειδιά. Πού τα κλειδιά, στάλα μου τα ρούχα. Και τώρα πώς να χτυπήσω το κουδούνι, θα ξύπναγα τη γυναίκα μου. Και πώς δηλαδή να σπάσω την κλειδαριά που το μόνο που είχα στη τσέπη ήταν μια οδοντογλυφίδα. Τι να κάνω κι εγώ, αναγκάστηκα και κοιμήθηκα στη σκάλα. Σηκώθηκα το πρωί, πού να περπατήσω. Η μέση μου, σαν σουλιά περπάτα. Και τώρα που σου μιλάω, δηλαδή πιασμένο είμαι. Και νιστάζω και όλα σπινάω. Όλα τα έχω. Δηλαδή, κύριε, με όλο το σεβασμό, χθε το βράδυ δεν. Δεν το πλήξα το κουνέλι. Είσαι αγενέστατο. Πήγαινε γρήγορα μέσα στη κουζίνα να γυαλίσει όλα τα παπούτσια. Όλα. Εδώ είσαι, πουλάκι μου. Εδώ είναι το πουλάκι σου. Πού να είναι? Εδώ. Είναι στη φωλίτσα μας. Εσύ, γιατί ξύπνησες έτσι τόσο νωρίς? Και εσύ το ίδιο. Εγώ ξυπνάω από ότι με απασχολεί κάτι. Πού ξανακοιμήθηκες? Ορίστε. Λέω, πού ξανακοιμήθηκες? Καλά, μην φωνάζεις. Χθες το βράδυ εγώ βασικά κοιμήθηκα. Οπωσδήποτε. Εκεί, που σου είχα πει. Και πού μου είχες πει? Ότι θα πάω στο Βασινέ. Θα πάω στο Βασινέ που είναι πολύ άρρωστος. Και εκεί κοιμήθηκες? Τι σου λέω τώρα.
Αφού σου λέω ότι είναι για, μιλάμε για πολύ μεγάλη άρρωστη. Ξεψυχάει. Μετρημένες είναι οι ώρες του. Αφού για να φανταστείς, μέχρι και καθρεφτάκι του έβαζα. Για να δω αν ανασένει. Και ανασένει. Ορίστε. Με βραδινά ρούχα. Ποιος καλέ. Πού πας είναι. Τι λες τώρα. Αυτός έχει ρόχο επί θανάτιον. Με τις μπιζάμες του ήταν ο άνθρωπος. Εσύ λέω. Κοράκι σου και τον ξενυχτούσες με βραδινά ρούχα. Εμένα λες. Α, ναι, εγώ ναι, γιατί πως... Ναι, χαίζεται στην ιδέα ότι είναι άρρωστος, κατάλαβες. Γι' αυτό και εγώ του λέω, θα πάω κάπου επίσημα με τη γυναίκα μου και θα έρθω μετά να σε δω. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, για να μην καταλάβει, κατάλαβες. Μεγαλοφίες. Δηλαδή ο Μπασινέ είναι τόσο σοβαρά. Μα τι σου λέω, αγάπη μου, ορίστε. Αν δεν με πιστεύεις δηλαδή, να, κοίτα. Βλέπεις, τον έσβησα το καρδί μου. Πάει σου λέω Μπασινέ, πάει ο καημένος, το χάσαμε. Ο κύριος Μπασινέ! Παναγία μου! Καλημέρα γιατρέ μου, καλημέρα ωραία μου κυρία. Κατένεις εσάς. Πώς είστε κύριε Μπασινέ! Μια χαρά! Τι χαρά, χαρά, τι χαρά καλή, χάρος, τον περιμένει ο χάρος. Γιατί επιμένεις καλέ μου, για να λέει ο ίδιος ο κύριος Μπασινέ πως είναι καλά, αν θα είναι καλά. Ποιος καλέ αυτός, αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Εγώ είμαι ο γιατρός και αναγγέλνω και στους γιος σας. Ο Μπασινέ καμπούτ, μας τέλειωσε. Ποιος, εγώ. Εσύ βρε φίλε μου, εσύ. Έχεις ήδη πεθάνει αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω που είμαι ο γιατρός. Μα τι λέει. Λέει ότι σας ξενύχθησε χθες το βράδυ. Ποιον εμένα. Εσένα βρε, σε ξενύχθησε. Πεθαίνεις, δεν τον βλέπεις αγάπη μου. Μα δεν βλέπεις πως κοιτάει. Αυτός έχει προθανάτιες παρεστήσεις. Ας τον ασφίσει με την ησυχία του κατά. Κρίμα. Εγώ πάντως τον βλέπω ροδοκόκκινο, σαν μοσχαράκι. Βόδι. Πρέπει να ενημερώσω αμέσως τη μαμά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε. Μάνα. Εκτός από ηλίθιος, είσαι και χοντρόπιτσος. Δεν κατάλαβες. Να καταλάβω τι. Ότι με έβαλες σε λούκι. Τι λούκι. Εγώ μου έλεγα σε προηγουμένως ετοιμοθάνατο. Κάποιο λόγο δεν θα έκανε. Γιατί δεν έκανε λίγο την ετοιμοθάνατο. Και πρώτα απ' όλα, τι θες εσύ που έπρεπε στο σπίτι. Α, ήρθα για να σου μιλήσω. Έπρεπε να ξέρεις μόνο ότι σε έχω πεθάνει, δεν καταλαβαίνω. Δεν μου το είπες. Ακού, δεν του το είπα. Τι έκανα τόση ώρα, μωρέ. Κοίτα, εγώ εδώ πέρα έρθα για μια δουλειά. Τέλος πάντων τώρα, άντε, λέγε, λέγε. Λέγε γιατί είμαι πεθαμένος από την κούραση. Την έβγαλα όλη τη νύχτα στη σκάλα. Α, στη σκάλα. Ποια έβγαλε στη σκάλα. Ηλίθεια. Εγώ εδώ πέρα ήρθα για μια μικρή εξυπηρέτηση. Καλά, μωρέ, ναι, ναι, λέγε, σ' ακούω. Λέγε, λέγε. Θα θέσει λίγο με μια κάρτα οποιαδήποτε και θα πεις ότι με ζητάει ένας φίλος επιγόντως, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα, για να διώξω αυτό το ηλίθιο που δάξει. Μην ήρθε τη θέρα μου, κάηκα. Η γνωστή μέθοδος. Μάλιστα, κύριε. Α, μπράβο, μπράβο. Θέλω να σου μιλήσω για την κληρονομιά μου. Επιτέλους, το κατάλαβες δηλαδή ότι είσαι δημοθάνατος. Όχι, αυτή που μ' άφησε η θεία μου ένα ολόκληρο κτίριο. Εδώ στην οδό μιλάνε 70. Είναι ολοξενίκη αυτό. Μήπως θα μπορούσες να έλεγες μια κουβέντα στους πελάτες. Μπορεί κάποιος να ψάχνει για διαμέρισμα. Τι λες, μωρέ. Ήθες που πρέπει να είμαι διτσίπλα στο μάτι, σου κάνω εγώ το μεσίτη. Καλά, πώς κάνεις έτσι. Άλλωστε, θα βγάλεις και εσύ από αυτή τη δουλειά. Όλα τα διαμερίσματα έχουν υγρασία. Θα αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Θα έχεις καινούργιους πελάτες. Μωρέ, άστα κι άλλο. Άστα κι άλλο. Νοικιάζω εγώ τα δικά σου σταυρό μου διαμερίσματα. Ναι, άσε. Το ένα είναι πολύ καλό. Όλα τα άλλα είναι έσχος. Αυτό το ένα το είχα νοικιασμένο σε μία μοντελίστ. Που έφυγε και μου φαγε και τρία νίκια. Μοντελίστ. Έτσι δήλωνε. Μοδιστρούλα ήταν. Που την είχε σπιτώσει ένα και δεν ξέρω. Άσε με, μωρέ φίλε μου, σε παρακαλώ. Δεν με βλέπει πώ είμαι. Πειδαμένο από την κούραση είμαι. Νιστάζω, πεινάω. Και εσύ έρχεσαι και μου μιλά τώρα για πουτάνε. Όχι, για τα διαμερίσματα σου μιλά. Μήπως θα μπορούσε να με βοηθήσει. Σε λίγο θα είμαι εγώ ο τιμό θάνατο. Γιατί, αφού φίλε σε μια χαρά. Ενώ εγώ. Από τότε που χάσα τη γυναίκα μου. Είσαι παντρεμένο. Δεν μου το έπεσε αυτό. Ναι, ναι, δεν το λέω πουθενά. Με πληγώνει. Από τότε που την έχασε τόσο ξαφνικά. Ατύχημα. Όχι. Αυτοκτονία. Όχι, όχι. Καρδιακό. Όχι, 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 όχι. Καρκίνος. Στρατιωτικός. Υπάρχει στρατιωτικός καρκίνος. Στρατιωτικός, μεγαλώνει. Την άφησα 2 λεπτά στο πάρκο να πάω να αγοράσω πούρα. Και αυτή το σκάσε με ένα στρατιωτικό. Με συγχωρείς, Μπασίνε μου, λίγο. Ναι, κυρία, στον προβάλλα μου βρίσκεται ένας ασθενής σας. Ιδού του σκεπτήριό του. Ωχ, Θεέ μου, πώς το ξέχασα. Με συγχωρείς, Βασιλέ μου, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και πρέπει να το δω. Κατάλαβες, σε παρακαλώ, πήγαινε τώρα. Μα ποιος είναι αυτός, πες το ότι έχεις δουλειά και εγώ θα μείνω εδώ πέρα μέχρι που να βαρεθεί αυτός να πει. Λόγω της περιπτώσης πρέπει να βρεθεί μόνο μου. Γιατί, ποιος είναι, όχι. Ο κύριος Τιμπουά. Όχι. Ο κύριος Τιμπουά. Το ξέρω κι εγώ τον κύριο Τιμπουά. Θα μείνω να του πω μια καλημέρα και μετά θα σας αφήσω. Δεν είναι ο Τιμπουά που ξέρεις εσύ. Ποιος είναι. Είναι ο πατέρας του. Δεν έχει πατέρα. Πώς φύτρωσε. Όχι, έχει πεθάνει.
Τότε είναι ο αδερφός του, κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Γι' αυτό άσε με, σε παρακαλώ. Πήγαινε μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα. Όχι, εγώ θα μείνω εδώ πέρα. Θέλω να σου μιλήσω και τα διαμερίσματα. Θα σε περιμένω εδώ δίπλα, εντάξει. Πήγαινε. Α, πού ήρθε μια ιδέα! Για να μην σε φρίξει αυτό στην πολυλογία, θα στείλω σε δύο λεπτά τον ΕΤΚΕ μέσα με το επισκεπτήριό μου ότι πρέπει να με δεις επιμόντως. Πήγαινε, εντάξει, πήγαινε τώρα στην εξουσία. Φύγε, λέμε. Επιτέλους, τι τραβάω εδώ μέσα. Την όπερα. Νομίζω ότι ο κύριος θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τις ιατρικές του γνώσεις να απαλλάσσει τα πονεπιθύμητους επισκέπτες. Δηλαδή. Λίγο καθαρτικό στον καφέ, ίσως. Ετιέν, επιτέλους, σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Βλέπεις, είναι πτώμα από την κούραση. Πήγαινε, σε παρακαλώ, κλείσει την πόρτα και άσε με να κοιμηθώ. Έγινε καλός, κύριε. Και πότε να σε ξυπνήσω, δηλαδή? Αύριο μεθαύριο, όποτε. Εντός εβδομάδος. Καληνύχτα, λέμε, καληνύχτα τώρα. Κλείσει την πόρτα. Αναγγέλλω την άφηξη της προσφυλού σας, πεθεράς! Αναγγέλλω την άφηξη της προσφυλού σας, μητρός! Πιάσανε. Η μαμά είναι. Ναι, ναι. Ω, τα καλά μου παιδιά, τα γρυζά μου μαμά. Παιδιά! Μαμά! Κοριτσάκι μου! Εσύ, γαμπρέ μου, δεν θα με φιλήσεις? Αλλά τι λέτε τώρα, ευχαρίστω να συνέρθω λίγο από το σοκ. Πότε προλάβατε και ήρθατε, πετάξατε. Εμένα δεν θα μου δώσετε ένα φιλάκι εδώ? Σιγάτε, δεν θα με διαλύσετε. Τι είναι αυτό? Κοιμόσουνα, παιδί μου. Εδώ λίγο είχα ξαπλώσει το καναπέ. Αχ, λοιπόν, χαίρομαι τόσο πολύ που σας βλέπω. Προσέξτε μόνο να μην μου λιάσει το φόρημα από τα δάκρυα. Έλα, μαμά, μη κλαίς. Δεν κλαίω. Εξωτερικεύω τα συναισθήματα χαράς μου. Παιδί μου, αδυνάτησες. Ναι. Και εσύ, Βόν μου. Αλλά είσαστε και οι δύο πολύ καλά. Γιατί φοράς μαύρα? Σε κηδεία θα πας? Όχι, μητέρα. Χθες το βράδυ ξενύχθηκα για κάποιον αστερί του που όφιλε να έχει πεθάνει. Α, γιατί, γαμπρέ μου, δεν βγάζεις αρκετά από το ιατρείο σου? Έγινες και νοσοκόμος τώρα? Όχι, κάνω υπερορίες. Όποτε χρειάζεται. Υπερορίες ή ξανά κρεβάτια, μητέρα. Α, γιατί το λες αυτό, παιδί μου? Α, κάτι έχετε εσείς οι δύο. Μήπως μαλώσατε? Ω, τι λέτε, κάνε! Πώς σας φέρε σε αυτό το μυαλό? Εμείς να μαλώσουμε? Τι λες τώρα? Εμείς δεν αγαπιούμαστε πάρα πολύ. Εμείς απλώς λίγο ξυπνήσαμε με άσχημη διάθεση σήμερα. Όποιος κοιμήθηκε! Καλά. Μην κάνετε έτσι. Τώρα που ήρθα εγώ, θα διορθωθούν όλα. Είναι σίγουρα. Νιώπαντροι άνθρωποι και να μαλώνετε? Ω, Μπασινέ! Αμάν, πες το, είμαι απασχολημένος για όλη τη μέρα, για όλη τη βδομάδα, πες το. Ποιος είναι αυτός που σε ζητάει? Τίποτα, ένας πολύ άρρωστος που έχουμε. Την πλούζα μου. Σε. Με ξέχασε τόση ώρα εκεί μέσα! Αμάν, τι δίνω μέσα, εσύ λέμε. Ποιος ήταν αυτός? Ο πολύ άρρωστος που λέγαμε. Και γιατί τον έχεις εκεί μέσα? Η αρρώστια του. Είναι φοβερά κολλητική. Μη μου πεις. Ναι, έχει την πιο κολλητική αρρώστια. Και να σκεφτεί το όνομά σας, κολλάτε. Δεν πρέπει να σας συναντήσει. Εμένα όμως δεν με σκέφτηκε χθες το βράδυ. Α, σίγουρα κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Γαμπρέ μου, απαιτώ αμέσως να μάθω τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ να με αφήσεις μόνη. Με την κόρη μου. Όπως νομίζετε. Δεν μου λες, τι υπονοούμενα ήταν αυτά για τον άντρα σου? Αχ, μαμά, είμαι τόσο δυστυχισμένη. Γιατί, κοριτσάκι μου, γιατί? Ο Πατρίκα γύρισε σπίτι χθες το βράδυ. Κάπου γύριζε. Μπορεί να το έχει κάνει κι άλλη φορά, αλλά πού να ξέρω. Τι πάει να πει που να ξέρεις? Δεν το παίρνεις είδηση άμα φεύγει? Και πώς να το πάρω είδηση? Δεν νιώθεις άδειο το κρεβάτι? Το δικό μου. Τι εννοείς το δικό σου? Το δικό μου το κρεβάτι είναι από εδώ και το δικό του είναι από εκεί. Καλά, μόνο 6 μήνες παντρεμένοι και κοιμόσαστε χωριστά. Από την πρώτη νύχτα, μαμά. Καλά, και το άλλο? Το άλλο μου το είπε από την πρώτη νύχτα. Στο δικό σου κρεβάτι θα, γιατί το δικό μου το θέλω καλοστρωμένο μετά, για να κοιμηθώ. Μωρέ, τι μας λέει, αυτό είναι φρικτό. Το διπλό κρεβάτι είναι ο ιερός τόπος του γάμου, η πεμπτουσία της συζυγικής ζωής, ο στυλοβάτης της οικογένειας, το θεμέλιο της... Με συγχωρείτε, κυρία μου. Ο κολλητικός, μη με κοιτάτε, μη με πλησιάζετε. Ποιες είστε, κυρία μου? Μη με ρωτάτε το όνομά μου, γυρίστε αμέσως στο δωματιό σας. Θα ήθελα να δω τον γιατρό. Για να σας ξενυχτήσει και απόψε, υπάρχει μόνο μία λέξη για σας, κύριε. Προ-α-γω-γω. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Μη με πλησιάζετε!
Γυρίστε αμέσως στο κρεβάτι σας. Ποιο κρεβάτι? Του ετοιμοθάνατου. Γιατί, κυρία μου, δεν θέλετε να πεθάνετε οριζοντίως όπως όλος ο κόσμος? Μα δεν μπορώ να σας καταλάβω όλους. Εγώ αισθάνομαι περίφημα. Απλά θα θέλα να πείτε στον γιατρό μου Λινό. Ναι. Ό,τι θέλετε θα του πούμε. Πηγαίνετε εσείς και. Ναι. Να του πείτε ότι τον περιμένω εδώ δίπλα. Ναι, θα του το πούμε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να σπαστώ την γύρα σας. Όχι. Μακριά. Ούτε τον πόδα μου. Όπως επιθυμείτε. Γεια σας. Μα καλά, δεν μου λες. Έχει τρελαθεί εντελώς ο άντρας σου. Φέρνει εδώ μέσα άνθρωπο τόσο άρρωστο. Τι λέγαμε? Α, ναι, για τον άντρα σου λέγαμε. Λοιπόν, ο άντρας σου δεν γύρισε σπίτι χθες βράδυ. Όχι, μαμά. Και είμαι τόσο δυστυχισμένη. Μη γλες, κοριτσάκι μου. Μη γλες. Όνομα, ξέρεις? Όνομα. Όνομα, επίθετο, ύψος, βάρος, χρώμα, μαλλιών. Όλα. Όταν ένας σύζυγος μένει έξω από το σπίτι του όλο το βράδυ, σίγουρα δεν κάνει ολονυχτία σε εκκλησία. Στοιχεία, παιδί μου, ξέρεις? Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά χθες το βράδυ βρήκα αυτό εδώ το γάντι στην τσέπη του. Γυναικείο γάντι. Και από χέρι μικρό. Ορίστε, έχουμε ένα στοιχείο. Δεν μου λες, διάβασες την αλληλογραφία του σήμερα? Μαμά, δεν επιτρέπονται στην τάξη μας αυτά. Οι τάξεις μας, χρυσό μου, καταργούνται όταν πρόκειται για την οικογενειακή μας γαλήνη. Άλλωστε, όλες οι φίλες μου διαβάζουν την αλληλογραφία των συζύγων τους. Είναι μια μόδα που δεν πέφτει ποτέ. Εσύ πήγαινε, θα του μιλήσω εγώ. Πατρίκ! Ορίστε, αγαπητή μητέρα της αδερφής μου συζύγου. Μπαίνω αμέσως στο θέμα. Αναγνωρίζεις αυτό το γάντι? Ναι, το ψάχνω όλο το πρωί. Μην τα αγγίζεις. Πού ανήκει αυτό το γάντι? Τι εννοείται που ανήκει? Ανήκει στο έθνος. Αστειευόμουν. Δικό μου είναι. Δικό σου, τόσο μικρό? Το πήρα μικρό για να έχει καλή εφαρμογή στις εγχειρήσεις. Αμπά, εσύ με σατέν γάντια εγχειρίζεις? Δεν καταλάβατε. Κοιτάξτε, το πήρα έτσι γιατί το βάζω στα χέρια μου πριν από την αρχή και κάνω προπόνηση κατά τα δάχτυλα. Το γάντι είναι γυναικείο? Μπήκε στο πλήσιμο. Και τόσο μακρύ? Όσο έχασε σε φάρδος το πήρε σε μήκος. Είναι νόμος της φυσικής, ξέρετε. Μπαίνει τόσο και βγαίνει τόσο. Εδώ γράφει νούμερο 6. Ναι, είναι, το διαβάζετε ανάποδα. Αγαπητέ μου, νομίζω ότι είμαι τόσο ηλίθια. Ας λείπουν οι προσωπικές εκτιμήσεις τώρα. Θα πρέπει να σου πω ότι θεωρώ τη συμπεριφορά σου απέσια. Ο σύζυγος είσαι ακατανόμαστος, απαράδεκτος και ανεπίτρεπτος. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε? Όλα αυτά εγώ είμαι, είναι δυνατόν? Μένεις έξω από το σπίτι σου όλο το βράδυ και το πρωί βρίσκεται αυτό το γυναικείο γάντι στην τσέπη σου. Σας είπα, μπήκε στο πλήσιμο. Εσύ μου είπες και εγώ σου λέω, κακομοίρη μου, πως αν βεβαιωθώ ότι απατάς την κόρη μου, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Πολύ ευχαρίστως. Όποτε το θελήσετε. Και μην ξεχνάς ότι ορκίστηκες πίστη στον ιερέα που σας πάντρεψε. Στον ιερέα, όχι σε εσάς. Και θα πρέπει να ξέρεις ότι σύμφωνα με τον νόμο, η γυναίκα ακολουθεί τον σύζυγό της. Επομένως, θα σε ακολουθώ παντού. Και θα σε παρακολουθώ. Ο νόμος λέει για τη σύζυγο, δεν λέει για την πεθερά. Άκαρδε, θα χωρίσεις μια μάνα από το παιδί της? Μωρέ, στο διάολο. Τι τέλος θα πει? Να πάτε στο διάολο όλοι. Επιτέλους, εγώ είμαι κύριος του σπιτιού. Εγώ διατάζω εδώ μέσα και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Ούτε σε εσάς. Γιατί δεν πάτε μια βόλτα? Αρχίζω να υποπτεύομαι ότι είμαι ανεπιθύμητη εδώ μέσα. Αρχείτε γενικώς να τα αρχίσετε τα πράγματα. Ακούσε εκεί, στο σπίτι του ίδιου μου του παιδιού, να με πατάνε, να με τσαλακώνουνε, να με πετάνε απ' έξω. Λοιπόν, θα φύγω. Ναι. Θα φύγω και δεν θα με ξαναδείτε ποτέ πια. Αμήν. Ναι, θα φύγω. Μη με βλέπεις εδώ. Πες πως έχω ήδη φύγει. Ως που να συμβεί το πολυπόθητο, φεύγω εγώ, γιατί δεν σας αντέχω πλέον. Δεν σας αντέχω. Πρέπει να φύγω. Να μην βλέπω άλλο αυτή την κατάδια. Άλλωστε, τα ίδια έκανε και ο δικός μου άντρας στη δική μου τη μανούλα. Ναι, θα φύγω. Δεν θα μείνω ούτε στιγμή. Θα βρω άλλο σπίτι. Α, υπάρχει σπίτι! Αχ, ο κολλητικός! Μην με πλησιάζετε! Μα ακούστε με, μην κάνετε έτσι. Υπάρχει εδώ κοντά, στην οδό Μιλάνε 70, ένα διαμέρισμα που θα το δείτε και θα ξετρελαθείτε. Μήπως μένετε ποτέ εσείς εκεί? Όχι, ήταν οικιασμένο σε μία μοντελής.
Μοντελίστ. Έτσι δήλων. Μοδιστρούλα ήτανε που την είχε σπιτώσει ένας. Καλά, καλά, καλά. Δεν με ενδιαφέρουν τώρα τα προσωπικά των προκατόχων. Το σπίτι είναι βολικό. Εξαρτάται. Το θέλετε για να μείνετε. Μα τι το θέλω, για να βόσκω. Μερικές φορές ο κόσμος νοικιάζει διαμερίσματα και για άλλους σκοπούς. Κύριε! Ναι. Για σας είναι πολύ βολικό. Όπως όλα τα διαμερίσματα της περιοχής μας. Πολύ καλά. Θα έρθω να το δω σήμερα κιόλας. Ναι, να μου πείτε πότε ακριβώς για να σας περιμένω, ναι. Βέβαια. Να σας περιμένω να έρθετε. Εγώ φεύγω από αυτόν εδώ τον οίκο της απολίας. Βρήκα σπίτι. Λοιπόν, το σκέφτηκα. Θα νοικιάσω εγώ το διαμέρισμά σου. Α, δεν γίνεται. Γιατί? Το νοικιάσα ήδη. Πότε πρόλαβες, μαζί σε ποιον. Εδώ πριν λίγο στην πεθερά σου. Άστε αυτή. Θα τη πω ότι έκανε αιμοπτήσεις εκεί πέρα και θέλει να πατήσει το πόδι της. Είσαι σίγουρος ότι το θέλεις. Μη μου μείνει ξενίκιαστο τώρα που βρήκα κορόιδο. Μη φωνάζεις, μωρέ. Αφού σου λέω το θέλω εγώ. Δεν καταλαβαίνεις. Ακούω τώρα κάτι εμπιστευτικό. Το θέλω γιατί έχω ξεκινήσει μια περιπέτεια. Τίποτα σοβαρό, ξέρεις. Πλατωνικά πράγματα. Φυλάκια και τέτοια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε κανένα δύο μέρες θα την έχω καταφέρει την κυρία, κατάλαβες. Και τότε θα χρειαστώ ένα καινούριο διαμέρισμα. Είναι παντρεμένη. Πελάτησά μου. Πελάτησα. Τι! Είχε τίποτα μεταδοτικό. Μην είσαι ανόητος. Γρήπη είχε. Ήρθε σε μένα εκεί. Της έκανα μερικές εντριβές και της πέρασε. Και ο σύζυγος! Ούτε τον ξέρω, θέλω να το μάθω. Άστα αυτά τώρα. Πες μου εσύ τώρα πόσο θέλεις για το διαμέρισμα. Για το φίλο σου, έτσι. 250 φράγκα νομίζω ότι είναι καλά. Μπράβο. Για όλο τον χρόνο. Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ. Όχι. Το μήνα. Ποιο μήνα, μωρέ. Για αυτό το ρημάδι. Είσαι καλά. Αποκλείεται. Αν το θέλεις. Άμα δεν το θέλεις, υπάρχει πεθερά σου που περιμένει. Κολλά. Θα τον νοικιάσω εγώ. Από πότε. Καλευτεί. Και από πότε, από σήμερα. Α, δεν γίνεται. Πρέπει εγώ να πάω πρώτα να συμμαζέψω. Γιατί έχει κουρέλια, σκουπίδια παντού. Όπως σου είχα πει, αυτή η μοντελίστρια έφυγε. Δεν μου παρέωσε τα κλειδιά. Και έχει. Καλά. Από αύριο. Και πας σήμερα εσύ και το τακτοποιείς. Ωραία. Να σου πω τώρα γιατί η μοντελίστρια. Δεν ήταν μοντελίστρια. Μοδιστρούλα. Μάλλον. Όχι, τώρα που το σκέφτεται. Όχι. Από σήμερα το θέλω. Γιατί μπορεί να έχω και σήμερα συνάντηση. Πας εσύ αύριο και το φτιάχνεις, κατάλαβα. Να σου πω τώρα για τη μοντελίστρια. Στον προθάλαμο βρίσκεται η κυρία Ομπέρι. Να το, γρήγορα εσύ. Πήγαινε μέσα να ετοιμάσει τα σύμβολα. Μην κοιτάξει, πήγαινε μέσα. Εσύ βγάλε το πλούσιο από εδώ. Bonjour, καλέ μου. Bonjour. Πήγαινε, παιδί μου, μέσα. Την κύριε, την μπλούζα, κύριε, τι να την κάνω. Φόρα την να δεις πως θα σου είναι γιατρός. Πήγαινε, λέμε τώρα. Έχω δουλειά. Γιατί με έστησες στην όπερα. Είμαι σκασμένη. Νόμιζα ότι ο άντρας μου θα τριγύριζε στο χώρο από εδώ και από εκεί. Για να δει τίποτα γνωστούς του. Αλλά αυτός έμεινε κολλημένος δίπλα μου ολόκληρο το βράδυ. Α, το κατάλαβα ότι κάποιο εμπόδιο θα είχες, δεν μπορεί. Το και αρκετές ημέρες δεν με αφήνει ούτε στιγμή μόνο. Ναι. Το διάβολα κάτι τέτοιες μανίες. Αφού να φανταστείς, ακόμα και τώρα είναι κάτω και με περιμένει. Κάτω είναι. Ήθελε να ανέβει εδώ πάνω μαζί μου. Αμά, μην μου φτάσεις αυτά. Το κατάφερα. Όχι, μπράβο. Αυτός μας έλειπε τώρα. Γλυκιά μου, Σουζάν. Μικρούλα μου, Σουζάν. Έλα, θα καθίσω. Γλυκιά μου, αχ, γλυκιά καλέ μου, Σουζάν. Θα έπρεπε να ντρέπομαι που κάθομαι και σ' ακούω να μου λες τέτοια πράγματα. Τα παραλές τώρα. Παντρεμένη γυναίκα. Ορίστε. Τι, πώς. Τέλος πάντων, αφού δεν τράπηκα από την πρώτη στιγμή. Ναι, τώρα είναι αργά. Είναι πολύ αργά, γλυκιά μου, Σουζάν. Πρέπει να ξέρεις ότι είναι η πρώτη φορά που τολμάω κάτι τέτοιο. Α, μου το πες, αγάπη μου, αυτό. 100 φορές μου το πες. Και αυτό είναι που με τρελαίνει περισσότερο από όλα σε σένα. Όμως τώρα δεν μπορούμε να βρισκόμαστε πια τόσο συχνά εδώ. Τώρα είσαι πλέον καλά. Ναι, δεν δικαιολογείται να έρχεσαι τόσο συχνά στο σπίτι. Μην κάνεις, θα μας καταλάβουν. Κάποιος θα προσέξει ότι δεν είμαστε γιατρός και ασθενείς. Είμαστε δύο καρδιές ερωτευμένες, δύο ψυχές κεραυνοβολημένες, δύο υπάρξεις, τρεις ευτυχισμένες, που ταξιδεύουμε ψηλά στους τρυφερούς κήπους του πάθους. Αν μας πάρουν είδηση, χαθήκαμε και χάνουμε και το σημαντικότερο. Δηλαδή? Τη γοητεία του παράνομου. Και έλεγες ότι είναι η πρώτη σου φορά. Μπράβο, αντίληψη. Όμως, μωρό μου, μα θέλεις, μπορούμε να βρεθούμε και σήμερα. Αχ, σε ουδέτερο έδαφος. Παπα, σε έδαφος αποκλείεται. Θα λερωθεί το φόρεμά μου και θα το καταλάβει ο σύζυγός μου. Αν ήταν σε διαμέρισμα. Αυτό εννοώ, αγάπη μου. Αυτό εννοώ. Έχω νοικιάσει ένα διαμέρισμα εδώ παρακάτω. Στην οδό μιλάνε 70. Και είναι και επιπλωμένο. Πάρα πολύ.
πολύ ωραία ιδέα. Σ' αρέσει. Μόνο θα πρέπει να μου υποσχεθείς ότι ο ερωτάς μας θα παραμείνει. Πώς μου την είπες εκείνη τη λέξη? Ποια λέξη, αγάπη μου, ότι ο έρωτας μας θα παραμείνει υποτονικός. Πλατωνικός. Ναι, αυτό. Γιατί πρέπει να σου τονίσω ότι είμαι και σκοπεύω να παραμείνω πιστή στο σύζυγο. Βέβαια. Αυτό εξορισμού, έτσι. Πάντα πιστή ο σύζυγος. Μπράβο, αγάπη μου. Ωραία, λοιπόν. Σε μία ώρα. Έγινε μωρό μου, έγινε. Ω, mon Dieu. Τι πάω να κάνω? Σε τι έγκλημα πάω να υποκύψω? Όμως ορκίζομαι. Είναι η πρώτη φορά που... Μου το πες, αγάπη μου, γλυκιά. Πάλι τα ίδια. Μου το πες, σου λέω. Ο κύριος ο Μπεν. Έκατσε το καρέ, πάμε για φλός. Τώρα τι, πώς... Ό,τι ετοιμαζόμουν να κατέβω. Ναι, κατέβα και έρχομαι. Ναι. Εσύ πήγαινε. Θέλω να μείνω με τον γιατρό. Ορίστε. Μα, αγάπη μου... Ναι. Πηγαίνετε. Πάμε, κύριε, να μείνει με τον γιατρό. Πόση ώρα περίμενα κάτω, λέω. Δεν ανεβαίνω να δω και εγώ τον γιατρό. Ξέρετε, έχω κυκλοφορικό πρόβλημα. Ματώνει η μύτη μου συνέχεια. Μήπως τυχόνετε παντού? Ποια? Τη μύτη σας. Τέλος πάντων. Πολύ απλό. Θα πάρετε το κλειδί της τραπεζαρίας και θα το βάλετε εκεί που ξέρετε. Το κλειδί της τραπεζαρίας? Ναι. Πού? Στην οπή. Ποια οπή? Του στόματός σας. Θα πάρετε όμως και μία λεκάνη γεμάτη νερό. Θα βάλετε το κεφάλι σας μέσα και σε μία μισή ώρα θα έχετε γίνει εντελώς καλά. Επιτρέπετε να αναπνέω? Φυσικά, όσο θέλετε. Αλλά το κλειδί στο στόμα και το κεφάλι μες στο νερό. Δεν μ' αρέσει. Άλλη θεραπεία. Δεν θα δείτε τη γλώσσα μου. Η δικιά μου είναι μακρύτερη. Η δικιά σας είναι λεπτή και μητερή, μεσαίο μεγέθος, ενώ η δικιά μου είναι χοντρή και μακριά. Μάλιστα. Δεν είμαι ο γιατρός. Και ποιος είσαστε? Ο μπάτλερ του. Και γιατί δεν μου το είπες? Δεν με ρώτησες. Γιατί κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Και τι με νοιάζει εμένα, δεν είπα τίποτα καλύτερο να κάνω. Και έτσι, στο κυλάκι. Και ποιος είναι αυτός που πήρε το παλτό μου? Να τα συμβόλια, να και τα κλειδιά. Φίλε μου, δεν ξέρω πώς θα σε ευχαριστήσω. Να ξέρεις, θα είσαι ο πρώτος που θα πει μετά τη μοντελίστ. Δεν ήταν μοντελίστ όμως, μοντιστρούλα, ήταν που την είχες πει τόσο. Αλλά τώρα δεν τα θέλω αυτά. Εγώ έχω το ραντεβουδάκι. Με συγχωρείτε, γιατρέ. Δεν είμαι ο γιατρός. Δεν είναι ο γιατρός. Πελάτης θα ήταν. Να ο γιατρός. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Να σας εξηγήσω. Παρακαλώ. Συγγνώμη και για το παλτό. Το παλτό? Ναι, που το έδωσα στον κύριο, τον πέρασα για μπάτλερ, σας ξέρετε. Το παλτό? Ναι. Στον μπάτλερ μου. Παλτό! Τώρα που είπα το παλτό θυμήθηκα! Ξέρετε, είχα νοικιάσει το διαμέρισμά μου σε μία μοντελίστ. Μη μου πείτε. Ναι, δεν ήταν μοντελίστ. Μοντιστρούλα. Ξέρετε, με περιμένει η σύζυγός μου κάτι. Μία άλλη φορά, γιατρέ. Μία άλλη φορά. Όλοι βιάζουν. Όλοι φεύγουν. Να, ο μπάτλερ. Έλα να σου πω μία καταπληκτική ιστορία. Που λες, είχα νοικιάσει το διαμέρισμά μου σε μία μοντελίστ. Έχω δουλειά στην κουζίνα. Η μοντιστρούλα ήταν που την είχε. Ακούστε μία καταπληκτική ιστορία. Είχα νοικιάσει το διαμέρισμά μου σε μία μοντελίστ. Δεν ήταν όμως μοντελίστ, μοντιστρούλα ήταν που την είχε σπιτώσει ένας και... Δεν είχε τόσο χάλια, ε. Δηλαδή, χάλια είναι. Αλλά για αυτό που θέλω εγώ, μια χαρά είναι. Να τους, του καναπές. Για να δούμε. Αντέχει καλά είναι. Την πόρτα. Χαμότο! Η κλειδαριά είναι σπασμένη. Καστοριά χωρίς κλειδαριά. Είναι κάστρο χωρίς πολεμίστρες. Είναι ένα καράβι χωρίς κανόνια. Θα τα ακούσουν, Βασίλια, γι' αυτό τι θα κάνουν. Με συγχωρείτε, όχι. Καλέ κούκλα είναι. Εσύ πάντως δεν θα πεις κουβέντα με αυτά που θα δεις εδώ. Εντάξει. Εγώ είμαι. Κούκλα μου, Σουζάν μου ήρθες. Α, την πόρτα! Δεν έχει κλειδαριά! Μη στεναχωριέσαι εσύ. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Θα βάλω εγώ χειρόμετρα. Προπετάσματα. Παραπετάσματα. Όλα θα τα βάλω. Ναι. Ένας να περάσει απ' έξω, μια να δώσει πήγε μέσα. Επικίνδυνα πράγματα αυτά. Γιατί επικίνδυνα, μωρό μου? Ποιος να έρθει και γιατί να έρθει? Μη φοβάσαι. Έλα να καθίσουμε εδώ στο καναπέ. Να τα πούμε. Κατάλαβες. Τώρα όμως δεν θέλω να μου είσαι τόσο δειλήφια. Δεν θέλω να τρέμεις τόσο. Θα μου περάσει. Ο άντρας μου λέει ότι ακόμα και οι πιο γενναίοι στρατιώτες τρέμουν όταν πηγαίνουν στον πόλεμο. Για πρώτη φορά. Μη μου λες. Λέει τέτοια πράγματα. Μπράβο. Αλλά αγάπη μου, για ποιον πόλεμο?
Εμείς εδώ έχουμε έρθει σαν εκπρόσωποι της αγάπης. Σαν πρέσβης καλής θέλησης. Σαν γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατί δεν βγάζεις το καπέλο σου? Δεν μπορώ. Γιατί? Δεν θα αργήσω πολύ. Γιατί? Είναι ο Ανατόλφος. Ποιος είναι ο Ανατόλφος? Ο άντρας σου. Ο άντρας σου. Ναι. Ο άντρας σου. Με ακολουθεί παντού. Θες να πεις ότι ξέρει ότι είσαι εδώ τώρα μαζί μου? Ναι. Θεέ και κυρία, επικίνδυνα πράγματα. Ξέρει δηλαδή. Τι ξέρει? Ξέρει ότι έχω έρθει στο ράφτι μου. Εσύ δεν μου είπες ότι κάποτε έμενε εδώ μια μοντελίστ? Έτσι μου ήρθε και εμένα η ιδέα. Για πρώτη φορά έχεις φοβερή αντίληψη. Μπράβο. Γιατί εγώ άρχισα να τρέμω τώρα. Δεν άρεσε. Αχ, ξέρω, είναι ενοχλητικό να σε μετώ όλη την ώρα δίπλα μου. Αλλά αν το απαγόρευα, μπορεί να το ξεχαζόταν. Και να μην μάθει, ε. Και δεν ήθελα να σε. Να με ξαναστήσεις δηλαδή. Γλυκιά μου Σουζάν. Μικρούλα μου Σουζάν. Ναι, αυτό μου το είπες. Άλλο δεν έχεις. Πώς δεν έχεις, γλυκιά μου Σουζάν. Ναι, τέσσερις φορές μου το είπες αυτό. Άλλο. Μικρούλα μου, Σουζάν. Ντροπή μου. Κάτι που είναι. Δεν έπρεπε να το τολμήσω εγώ αυτό. Τι λες τώρα, αγάπη μου, τα παραλές. Ξορκίζομαι όμως. Είναι η πρώτη φορά που θα τολμάω κάτι τόσο αμαρτωλό. Α, μη μου το πεις, ε. Αλήθεια, ε. Μπράβο, γλυκιά μου, Σουζάν. Μα δεν χαίρεσαι που κατάφερα και ήρθα. Τι λες, αγάπη μου. Αν χαίρομαι, λέει, να πεθαίνω χαρά μου, από τη χαρά μου πεθαίνω, τρελαίνομαι. Ακούω αν χαίρομαι. 250 φράκα για αυτόν τον καρνάβαλο και με τον άλλο να περιμένει απ' έξω. Αν χαίρομαι, λέει. Τι λες. Άσε τι λέω τώρα, τη σκέψη μου δυνατά είπα. Άσε με. Άσε με. Γιατί είσαι τόσο ψυχρός και απόμακρος? Ορίστε. Μήπως δεν με θέλεις πια? Μήπως σου φαίνομαι πολύ αμαρτωλή? Αγάπη μου, αυτή είναι αυτά, Σουζάν μου. Αχ, Σουζάν μου, θα μπορούσα να μείνω γονατιστός μπροστά σου για όλη μου τη ζωή. Για όλη μου όλα τη ζωή. Λόγια είσαι. Όχι λόγια. Για σένα και έργα, αγάπη μου. Πώς θα μπορούσα. Παναγία μου, όχι, δεν μπορείτε, κύριε. Ποιος είσαι εσύ που θα... Τίποτα δεν μπορείτε, ό,τι να πείτε μπορείτε. Αφού μπήκα, όποτε θέλω βγαίνω. Πάντως μπήκα. Παρέθηκα εκεί κάτω μόνος μου και σκέφτηκα να ανέβω. Μεγαλοφυή σκέψη. Αλλά σας παρακαλώ, συνεχίστε σαν να μην είμαι εγώ εδώ. Τώρα αυτό μια κουβέντα είναι. Σας παρακαλώ, είδα όταν μπήκα ότι παίρνατε μέτρα στη γυναίκα μου, ε. Όταν βγήκατε, τι ακριβώς είδατε? Όταν. Μου έπαιρνε μέτρα στη μέση, η Ανατόλη. Αχ, καλέ, το ξέχασα. Στη μέση, ναι. Έπαιρνα μέτρα. Βέβαια, τώρα πώς το θυμήθηκα, λέμε. Εδώ το ήθελα λίγο να είναι κοφτό εδώ, με μια σουρίτσα εδώ κάτω και η μέση να είναι 165. Και το μανικάκι... Τι 165! Η δική μου η μέση είναι 55. Εδώ και 4 χρόνια. Αχ, τι μπανάλ, κυρία μου. Συχνάζονται σε τρίτης διαλογής ράφτες. Όταν έρχεται σε εμάς τους πρωτοκλασσάτους, θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί 3. Ακολουθούν και οι τιμές σας της ίδιας τάσης, κυρία. Οι τιμές μας, κυρία μου, είναι αριθμητικώς αντίστοιχες της ποιότητάς μας. Αυτό εξάλλου μας ξεχωρίζει από τις λαϊκές μοδίστρες. Έπειτα, όπως βλέπετε, εμείς δεν καταδεχόμαστε να έχουμε μεζούρες και τέτοια. Εμείς πάντοτε μετρούσαμε με τα χέρια. Τα χειροποίητα, ξέρετε, ήταν πάντοτε πιο ακριβά. Κάτι καταπληκτικό. Ναι, βέβαια. Μπράβο σας, μπράβο. Τι το συζητάτε? Πώς σας λένε, κύριε? Κάτι κόλλησε στο λεμό. Λέει, λεμός! Λεμός. Κολλήν, λεμός. Γνωστό. Βέβαια. Ο πατέρας μου ήταν λεμός. Δηλαδή, και ο θείος μου λεμός ήταν. Ναι. Που είχε κουνιάδα τη... Κάτι θυμάμαι, γνωστό όνομα. Όμως ξέρετε κάτι. Αφού το θυμάστε. Και η φυσιογνωμία σας. Όχι, κύριε μου, που σας πέρασε από δεν νομίζω. Εκτός βέβαια, εάν έρχεστε συχνά στο μουσείο. Ξέρετε, εγώ πηγαίνω πάντοτε στο μουσείο γιατί παρατηρώ τις μουσες. Να δω τις φορούσαν, να παίρνω ιδέες. Όχι. Άλλωστε, στο μουσείο δεν έχω πάει ποτέ. Α, τώρα θυμήθηκα. Σας έχω δει στο σπίτι του γιατρού της γυναίκας μου, του κύριου Μουλινό. Βέβαια. Να σας ρωτήσω, εσείς τον θεωρείτε καλό γιατρό? Εγώ, βέβαια. Εμένα πάντως μου φαίνεται λίγο σκιτζής. Τι είπατε? Πώς τολμάτε, κύριε? Εσάς τι σας νοιάζει? Διότι εγώ, κύριε μου, συνδέομαι ψυχικά με τους γιατρούς. Αν είναι έτσι, σας συγχαίρω. Η ψυχική σύνδεση είναι το πάρ. Άλλωστε κι εγώ πλάκα έκανα. Θα εμπιστευόμουν ποτέ τη γυναίκα μου σε ένα σκιτζί? Μια χαρά γιατρός είναι. Τώρα πείτε μου. Παρακαλώ. Τι θα γίνει με τη γυναίκα μου? Θα τα φτιάξετε? Κοιτάτε καλέ, πώς σας πέρασε αυτό το μυαλό? Δεν θα φτιάξετε τα φορέματα. Τα φορέματα, καλέ, πώς το ξέχασα. Τα φορέματα. Ναι, είπαμε ένα
Ένα πρωινό έτσι απλό και ένα βραδινό, πολύ σικ. Το βραδινό, ξέρετε, θα είναι δέρμα λεοπάρδα, θα είναι η φούστα. Δέρμα πάνθυρα, το μπούστο, το μπούστο. Και η μέση θα είναι από ελεφαντόδοντο, αχ. Και έχει το παντελόνι από βιζόν. Ποιο παντελόνι? Κάτω από τη φούστα. Εσείς δεν θα το βλέπετε, αλλά το βιζόν είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Κάτω από τη φούστα. Με συγχωρεί, μήπως είναι λίγο κεντρικό όμως αυτό το ντύσιμο? Κεντρικό! Τι λέτε, κύριε μου? Τι είναι αυτά που λέτε? Καλέ, άσχετος είναι. Η τελευταία μόδα είναι, κύριε μου. Είναι το Africa look. Έπνευσμένο από την Αφρική. Την κεντρική Αφρική. Ίσως γι' αυτό και δεν μπορείτε να το... Δεν σας φαίνεται λίγο εκεντρικό. Αχ, αχ, η Αφρική, αχ, τύμπανα μέσα στη νύχτα, σαφάρι, άγρια ζώα. Και όλα αυτά θα τα δείχνει σε ένα φόρεμα. Καλημέρα. Παναγία μου, καλημέρα. Είναι εδώ η κυρία Τιράν. Η ποια? Ήθελα να τακτοποιήσω τον λογαριασμό μου. Ποιο λογαριασμό σας? Μα για το φόρεμα που μου έραψε, δεν θυμάστε? Εννοείται την κυρία Τιράν, τη μοντελίστρια. Ναι. Ναι, ναι, γιατί εγώ νόμιζα ότι λέγατε την κυρία Τιράν, την καθαρίστρια. Ναι, ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά και οι δύο. Και η μοντελίστρια μετά. Τι λέω, όχι, 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 κυρία μου, δεν είναι εδώ η κυρία Τιράν. Ήταν χρόνια βοηθός μου, αλλά τώρα πια έφυγε. Βοηθός σας? Βεβαίως. Τότε να συνεννοηθώ με εσάς, δηλαδή. Πολύ ευχαρίστω, τι μπορώ να κάνω για εσάς? Αχ, μπορείτε. Θέλω να μου κάνετε μια καλύτερη τιμή στο φόρεμα που έραψα. Βλέπετε, μέγδερη κυρία Τιράν, δεν αξίζει και τόσο που ζητάει. Πόσο ζητάει? 340 φράγκα. Μια περιουσία. Και ήταν τόσο απλό φορεματάκι, το θυμάστε, φαντάζομαι. Πώς το θυμάμαι, αφού εγώ το σχεδίασα? Τι δεν θυμάμαι. Και πόσο δεν τρακατεύουμε? Πόσο, 300 φράγκα, νομίζω πως είναι θαυμάσια, τι λέτε εσείς? Μισό λεπτό να σκεφτώ, δηλαδή 340 είναι 340 φράγκα. Είστε ικανοποιημένοι? 40 φράγκα μόνο, μα εγώ νομίζω μια μικρή εκτός. Αφήστε, τι νοούσατε εσείς, κυρία μου. Εδώ είναι ο ναός της υψηλής ραπτικής. Το βλέπω. Εδώ, κυρία μου, εμείς θέλουμε να τις δίνουμε τις πελάτησές μας. Όχι να τις δίνουμε. Θέλουμε οι πελάτες να είναι πάντα ευχαριστημένες για να ξανάρχονται. Με τέτοιες τιμές θα ξανάρθω σίγουρα, χαίρομαι. Και να μην μου βιαστείτε να περιμένει την καινούργια κολεξιόν. Το σκαλοπάτι, προσέξτε. Σκέψου τι βγάζουν και κάνουν τέτοιες εκτόσεις. Λοιπόν, εγώ να σας αφήνω, Σας εμπιστεύω με τη σύζυγό μου. Και θέλω να κάνετε ό,τι καλύτερο περνάει από το χεράκι σας, Προσέχτε την λίγο εκεί. Πού ακριβώς θέλετε? Τους γοφούς. Εκεί θέλετε να προσέξω? Εκεί, κύριε. Θα προσέξω. Και λίγο στο μπούστο. Εκεί θέλετε, εδώ. Χάρηκα. Μην ανησυχείτε, θα προσέξω εγώ. Χαίρετε. Να πάτε στο καλό, κύριε μου. Έφυγε επιτέλους. Πώς βλέψαμε έτσι? Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, αγάπη μου. Εγώ θα φύγω από εδώ μέσα. Δεν μπορείς να φύγεις. Μπα γιατί? Γιατί ο άντρας μου νομίζω ότι είσαι ο ράφτης μου. Και μπορεί να ξανάρθει. Αμάν. Κι άμα έρθει και δεν σε βρει εδώ. Αλίμονο. Γιατί τι θα κάνει δηλαδή? Το ξέρω. Θα σε σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί χειρουργός είναι? Αστευόμουν, Σουζάν. Πες μου, τι θα κάνω, Θεέ μου, τώρα πώς έχω μπλέξει έτσι, εγώ γιατρός άνθρωπος. Παναγία μου, Χριστέ μου! Τι γίνεται εδώ μέσα? Χρυσήσιμο, ναι! Εσύ είσαι και τρόμαξα, πώς μπαίνεις εδώ μέσα? Και εσύ γιατί κάθεσαι να πεις από την πόρτα? Γιατί η κολοπορτά σου δεν έχει φιδαριά! Ναι, γιατί! Τι ρημάδι είναι αυτό, μωρέ? Πού μου νοίκιασες? Σε προειδοποίησα! Σου είπα ότι θα έπρεπε να έρθω εγώ πρώτα να τακτοποιήσω! Πού ακούστηκε, μωρέ? Πού ακούστηκε η καρσονιέρα που να μην κλειδώνει η εξώπορτά της? Ξέφραγα μπαίνει! Ο κάθε ηλίθιος να μπαίνει και να βγαίνει όπου το θελήσει! Εμένα εννοείς? Καλά, μην το παίρνεις μόνο προσωπικά τώρα. Καλά, μην κάνεις έτσι. Θα ειδοποιήσω κλειδαρά. Όπως σου είπα, εγώ την έσπασα την πόρτα. Γιατί η μοντελής έφυγε και δεν μου παρέδωσε κλειδιά. Η μοντελής που σου έλεγα πριν. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Δεν βλέπεις ότι δεν είμαι μόνος μου? Μη συγχωρείτε, κυρία μου. Αμάν. Δεν σας είδα. Δεν έλεγα για κανένα μυστικό. Η μοντελής δεν ήταν μοντελής. Καλημέρα και πάλι. Μου είπατε να περάσω από την νομίζω και σκέφτηκα. Τι σκεφτήκατε πάλι, κυρία μου, για πετε μου. Ενά, κύριε Ράφτη μου, την επιδιόρθωση που είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Τιράν, να βλέπετε αυτό εδώ το φόρμα. Ξεχυλώνει το όριμο. Τι θέλω να. Όχι, όχι τώρα, κυρία μου. Τι όχι τώρα, κύριε Ράφτη μου, σφάλμα τη βοηθούσα. Ναι, μία άλλη φορά να είμαστε λίγο πιο μόνοι, καταλάβατε, κύριε μου. Πηγαίνετε στο καλό τώρα. Να πηγαίνω! Ναι, κύριε μου. Αχ, φράγκα θα πάρετε από μένα! Αχ, ποιος σας ζήτησε λεφτά, πηγαίνετε να πηγαίνετε. Είστε αγενέστατος! Έτσι κάνετε τις καλές πελάτες. Πηγαίνετε, κυρία μου, και το σκαλί να προσέξετε! Να σου πω, με αυτόν εδώ τι θα κάνουμε? Δεν μπορείς να τον διώξεις? Μια αγάπη μου, περίμενε, θα τον διώξω. Μη στεναχωριέσαι, μωρό μου. Έπαθα φοβερό σοκ. Όπως ξέρεις, εδώ και καιρό ψάχνω να βρω τη γυναίκα μου. Και κάποιος μου είπε ότι κάποια κυρία μας είναι μέχρι εδώ πιο κάτω. Άντε λοιπόν, να πάμε να την βρει, να σε χάσουμε. Μα άκουσε με, είναι πολύ αστείο. Ακούστε και εσύ, κυρία μου, δεν λέω και κανένα μυστικό. Μου λες, πάω, χτυπάω την πόρτα και μ' ανοίγει μια άγνωστη. Τα κάνω και τη λέω, ψάχνω να βρω μια γυναίκα.
Και εγώ τι είμαι, μου λέει, καμιλοπάρδαλη, και μου κλείνει την πόρτα κατάμουτρα. Άντε λοιπόν τότε να την βρει να ησυχάσει. Το αστείο ξέρει ποιο είναι, ότι έμοιαζε με καμιλοπάρδαλη. Ήταν μια ψυχή, είχε και ένα λαιμό τέτοιο. Άννα ο πολιτικός. Ήρθα να δω το διαμέρισμά σας. Δεν γίνεται, το έχω νοικιάσει, κυρία μου, ήδη. Γιατί δεν μου το είπατε. Αμπά, και ο γαμπρός μου εδώ. Κι εγώ εδώ. Και τι κάνεις εσύ εδώ? Απαιτώ αμέσως να μάθω τι κάνεις εσύ εδώ. Ε? Ώστε αρνείσαι να απαντήσεις. Πρόσεξε, κακομοίρη μου, γιατί έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι... Ότι έχω έρθει για επαγγελματικούς λόγους να δω μια ασθενή μου. Αχ, μιλήστε κυρία μου, δεν είστε ασθενής μου. Για σας, κυρία μου, δεν έχω καμία αμφιβολία. Όμως ξέρετε, τώρα τελευταία ο γαμπρός μου... Θα μπορούσα να μάθω ποια είστε εσείς, κυρία. Παρακαλώ! Είναι η κυρία Εγκρεβίλ, η μητέρα της γυναίκας μου. Και από εδώ η κυρία Ομπέν, η κυρία Σουζάν Ομπέν. Και είπατε ότι σας παρακολουθεί ο γαμπρός μου. Μάλιστα. Με παρακολουθεί. Συνεχώς. Και το σύζυγό μου παρακολουθεί. Α, ωραία. Σας παρακολουθεί ομαδικός. Και τι έχει ο σύζυγός σας? Δερματίτιδα, φρικτή δερματίτιδα και εξέματα και λιχίνες από την εγκυμοσύνη. Εγκυμοσύνη, ο άντρας της? Όχι ο άντρας της, η γυναίκα μου. Εγώ. Δηλαδή είσαστε μητέρα? Εγώ. Όχι. Καθόλου. Όχι αυτή, αυτός. Είναι μητέρα αυτός. Όχι, δεν καταλάβατε. Εκείνος νόμιζε ότι είναι έγκυος. Ο άντρας της νόμιζε ότι είναι έγκυος. Όχι ο άντρας της, η γυναίκα του. Και όταν κατάλαβε ότι δεν είναι, έπαθε νευρικό κλονισμό. Ναι, ναι, και να σου τα εξέματα, καταλαβαίνετε. Είναι λιχίνες. Ναι, 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 αφού σας λέω ότι άρχισε και έπεσε και ελέπια και μαδάκια πέφτουν και όλες. Χάλια, χάλια σας λέω. Γι' αυτό ακούστε με λίγο, αγαπητή μου Πιθερούλα. Καλύτερα να φύγετε, γιατί να εξετάσω την κυρία μόνη της, γιατί μένει στο ίδιο σπίτι, καταλαβαίνετε τώρα. Σε εντόνια τα ίδια, καταλαβαίνετε. Πάρα τα κουτάλια. Ναι, να πηγαίνω εγώ τότε. Άκουσε το καλό. Άμα τυχόν περάσει η κόρη μου, να τη πείτε ότι έφυγε. Μα τι λες, μαμά, οπωσδήποτε. Χαίρετε, κυρία. Οχ, ο άντρας της πήγε μέσα. Ο άντρας της. Και γιατί έφυγε? Η αρρώστια. Είναι φοβερά μεταδοτική. Και τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, να σας πω, να πάτε κι εσείς μέσα, γιατί κινδυνεύετε, καταλάβετε, από την αρρώστια, πάτε. Και αυτός? Αυτός είναι και αυτός κολλητικός, δεν κινδυνεύει αυτός. Από άλλη αρρώστια. Αχ, μόνο μία αρρώστια μπορεί να έχει κάποιος κολλητική γιατρός είναι. Ξέρω, σας λέω, πηγαίνετε να είσαι. Να πάτε μου εκεί. Όχι, βρε, να δώσει. Να δώσει. Θα δει τώρα ένας κύριος, θα σου πει, θέλω τον κύριο Λεμό. Εγώ είμαι αυτός. Πες το ότι δεν μπορώ να τον δω τώρα, γιατί τι να πεις, ότι έχω σύσκεψη. Σύσκεψη, πες το με τη βασίλισσα της Γρυλανδίας. Για τη βασιλική της αισθήτα. Εντάξει, άντε φεύγουμε. Πάει ο γιατρός. Ο γιατρός πρέπει επιμόντως να δει γιατρό. Εγώ είμαι πάλι. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Ο κύριος Λεμός είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή. Γιατρέ, και εσείς εδώ. Και εγώ εδώ. Λοιπόν, δεν περίμενε ότι θα σας δω εδώ πέρα. Ξέρετε, πριν από λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Λεμό για εσάς. Είναι άρρωστος? Το παρατηρήσατε κι εσείς? Έχει παράσταση στον εγκέφαλο, κύριε. Και τι αγωγή του χορηγήσατε? Κρυαντούς. Κρυαντούς, κύριε. Το μόνο φάρμακο. Μάλιστα. Μια που σας βρήκα εδώ, γιατρέ, να σας πω και το πρόβλημά μου. Και δεν μου λέτε. Έχω κυκλοφορικό πρόβλημα. Με το αίμα σας? Με το αίμα μου. Παθαίνω συχνές ρινοραγίες. Ενδιαφέρουσα απάντηση. Και οι αρμόδιοι τι σας είπαν? Ο μόνος αρμόδιος που μίλησα ήταν ο μπάτλερ σας, ο οποίος μου έλεγε κάτι κλειδιά. Εγώ πάντως σας συνιστούσα μασάζ, κύριε. Έχω δοκιμάσει. Τίποτα. Όχι, ειδικά μασάζ. Ειδικά μασάζ. Ναι, ναι. Θα πάρετε ένα ψηλό, ένα γεροδεμένο μασέρ, θα τον γδύσετε, θα τον πετάξετε κάτω, θα πέσετε κι εσείς από πάνω και θα τον πετάξετε. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Στα μασάζ, κύριε, στα μασάζ. Μόλις σας τη δύναμη. Και αν δεν επανέλθει και με αυτό, τι να σας πω, κάντε μια μετάκυση. Όχι, 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 όχι. Τα φοβάμαι αυτά. Θα δοκιμάσω με το μασέρ. Αλλά όπως μου είπατε εσείς, γιατί ξέρετε, εγώ δοκίμαζα διαφορετικά. Εγώ ξάπλωνα, ο μασέρ έπεφτε από πάνω και... Είναι όπως το δύο καθένας, κύριε μου. Ή από πάνω ή από κάτω. Τέλος πάντων, στο άλλο μας θέμα τώρα. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Ο κύριος Λεμός. Σε σύσκεψη. Σε σύσκεψη. Μάλιστα. Με τη βασίλισσα της Γρυλανδίας. Βασίλισσα, είπατε? Ναι, ναι. Ξέρετε, η Γρυλανδία είναι μια πάρα πάρα πολύ όμορφη χώρα. Εκεί πέρα όλοι γρυλίζουν, εκτός φυσικά από τη βασίλισσα. Δηλαδή, ράβει τη βασίλισσα? Ναι. Γι' αυτό άκουσα πριν κάτι τιμές φωτιά. Φωτιά μόνο. Ηφαίστειο, κύριε. Γι' αυτό σας λέω. Ελάτε κάποια άλλη στιγμή όταν ο κύριος... Αποκλείεται. Έχω έρθει να του φέρω μια καινούργια πελάτησα.
την κυρία Σεντ Ανιγκρές, η οποία είναι φίλη μου. Αυτή επέμενε να έρθουμε στο ράφτη της γυναίκας μου. Και εγώ γι' αυτό προηγήθηκα. Για να δω αν έχει φύγει η γυναίκα μου. Γυναίκα σας ήταν η κυρία που ήταν πριν λίγο εδώ? Μάλιστα. Και την αφήνετε και κυκλοφορεί μόνη? Όχι βέβαια κύριε, τη συνοδεύω παντού. Μάλιστα. Αλλά περιμένω από κάτω. Θα αρχίσει τώρα με τη Βασίλισσα. Τι να σας πω κυρία μου, ξέρετε πως είναι οι Βασίλισσες. Άλλες φορές κάνουν 3 λεπτά, άλλες φορές 3 ώρες. Τι να σας πω κι εγώ. Εγώ βαρέθηκα. Φεύγω. Η πεθερά, φεύγω εγώ. Γιατρέ! Είπα φεύγω. Τα σέβη μου υψηλωτάτη. Μωρέ, τι είναι αυτά που λες? Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Μεγαλειοτάτη, ήθελα να πω. Ναι. Ένα μεγαλείο το έχω επάνω μου, δεν μπορώ να πω. Αλήθεια, με ποιον έχω την τιμή να μιλάω? Ανατόλ Ομπέν, εξοχοτάτη. Έξοχα, έξοχα. Ο άντρας της κυρίας Ομπέν. Τη γνώρισα πριν από λίγο. Γλυκύτατη γυναίκα. Αλήθεια όμως, δεν μου λέτε πώς πάνε τα δερματικά σας? Τα ποια μου? Τα δερματικά σας. Τα εξέματα, οι λιχίνες σας. Μαδάτε, μαδάτε. Δεν σας καταλαβαίνω. Μην με πλησιάζετε. Τέλος πάντων, πολύ κολλητική σήμερα μου τύχανε. Εγώ να πηγαίνω, χάρηκα κύριε. Τα σέντη μου, επιφανεστάτη. Ουχ, πίσω στη δρόμο, δρόμο. Άντε, ποιο δρόμο? Λέω ποιο δρόμο? Λέω κάνατε τόσο δρόμο για να ξανάρθετε. Ναι, ήρθα να μάθω για τη γυναίκα μου. Είναι εδώ? Η γυναίκα σας? Όχι, έχει πολλή ώρα που έφυγε. Μου είπε να σας πω ότι θα πάει για πεντικιούρ. Τέλεια. Κύριε μου, πρέπει να σας εμπιστευτώ κάτι. Σε λιγάκι θα έρθει εδώ μία κυρία, η οποία δεν θα ήθελα να συναντηθεί με τη δική μου την κυρία. Καταλαβαίνετε? Καλώς τον. Βέβαια. Δηλαδή, κυρία, όχι και τόσο κυρία σαν τη δική σας την κυρία. Μη φανταστείτε τώρα τίποτα σοβαρό. Απλώς, αν το μάθει η γυναίκα μου, θα γίνουν παρεξηγήσεις. Και δε τώρα. Καταλαβαίνω. Φοβάστε μη σας κάνει και αντίπεινα. Αυτό αποκλείεται. Για να το λέτε εσείς. Εγώ, κύριε Μούδιστρε, έχω πολύ λεπτά γούστα. Το βλέπω. Σε όλη μου τη ζωή είχα τις πιο όμορφες γυναίκες. Και όλες παντρεμένες, Βιβλίο θα μπορούσα να έχω γράψει. Βέβαια, λεξικό, εγκυκλοπαίδεια. Κάποτε, ξέρετε, τα είχα με μια παντρεμένη όπου ο άντρας της δεν την άφηνε να πάει πουθενά μόνη της. Τι μου λέτε? Από πίσω κι αυτός. Το βλάπτω. Και ερχότανε, που λέτε, και έλεγε ότι πάει στον αστρολόγο της. Ανέβαινε η κυρία. Και μπορείτε να φανταστείτε ποιος ήταν ο αστρολόγος της, Ο αστρολόγος της ήσασταν εσείς. Ακριβώς. Ερχότανε. Και μετρούσε τάστα. Ακριβώς. Και ο σύζυγος από κάτω. Να μετράει τάστα. Ακριβώς. Λίγοι άντρες είναι τόσο πολύ μαλάκες. Βέβαια. Όμως η δική μου γυναίκα ποτέ. Πρώτον, διότι είναι ηθική, και δεύτερον, διότι ξέρει τι θα κάνω. Τι θα κάνετε? Μπα! Και αυτή και ο εραστής της θα γίνουν παρελθόν. Εγώ πάντως, να ξέρετε, μόνο το μέλλον με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων τώρα, ας αφήσουμε τη γυναίκα μου. Βέβαια. Εδώ σας φέρνω καινούργια πελάτησα. Πελάτησα σε τι? Σε φορέματα, σε παλτό, σε μπλούζες. Μόνο σε εσάς θέλει να ράβετε. Κι αυτήν εγώ θα τη ράβω. Αν είναι δυνατόν. Και η ιατρική μου. Η ποια? Η ιατρική μου αγωγή, λέω. Ξέχασα να σας πω, βέβαια. Τα μάτια μου, κύριε. Τα μάτια σας. Ναι, βουρκώνουν τώρα τελευταία. Να φανταστείτε ότι ούτε τη βελόνα δεν μπορώ να πιάσω. Μήπως τα λέτε αυτά επειδή μεγαλοπιαστήκατε και ράβετε μόνο εστεμένες? Ούτε εστεμένες, ούτε διαστραμμένες. Ακούστε, κύριε. Ο καλός καλλιτέχνης όλα τα καταφέρνει. Είσαστε ράφτης ή δεν είσαστε? Αν δεν ήμουν ράφτης, θα είχα πεθάνει, κύριε μου. Από την πείνα εννοώ. Γεια σας και πάλι. Γεια σας. Μήπως θα μπορούσαμε να ξαναδούμε το θέμα με το φόρεμά μου? Όποτε έχετε χρόνο, φυσικά. Πολύ ευχαρίστω. Αλήθεια? Αλλά. Πόσο χαίρομαι που βελτιώθηκε η διάθεσή σας, να ξέρετε, κύριε Ράφτη. Ναι. Πάρα πολύ. Μπράβο. Είδατε, κύριε μου, πως κατέτησα να του μιλάω. Αλλά βλέπετε, τους έχουμε ανάγκη τους ράφτες σήμερα. Εμένα μου λέτε, γιατρό και ράφτη ποτέ μην τους προσβάλλεις. Καλέ, σίγουρα. Λοιπόν, κύριε Ράφτη μου, όπως βλέπετε, αυτό είναι το φόρεμα. Ξεχυλώνει στο λαιμό. Το βλέπω. Το βλέπετε. Ναι. Νομίζω πως πρέπει να αλλάξουμε το γιακά, να κάνουμε λαιμόκοψη. Τι λέτε κι εσείς? Λαιμόκοψη? Ναι. Ποιος θα κάνει λαιμόκοψη? Εσείς φυσικά. Μόνο που έχετε επίσκεψη και το θέλω επιγόντως και απόψε. Θα είναι έτοιμο, Και πώς θα κάνω λαιμόκοψη εγώ? Δεν ξέρω. Εσείς είστε ο ράφτης. Εσείς ξέρετε πώς θα την κάνετε. Εγώ είμαι ο ράφτης. Εσείς. Άρα εγώ ξέρω. Λοιπόν, αφού είμαι εγώ ο ράφτης και ξέρω. Λαιμόκοψη, καρδιά. Μη φοβάστε! Μη φοβάστε, ελάτε εδώ! Έχετε κάποιο βοηθό να στείλετε να το πάρει? Όχι, μην ανησυχείτε! Μόνο που άλλαξε σπίτι, κύριε! Μένω στο ίδιο κτίριο, αλλά είναι ένα όροφο πιο χαμηλό! Αφήστε να σας κάνω εγώ τη λαιμόκοψη! Προσκαλοπάτη!
Έπεσε. Χάνετε εύκολα την ψυχραιμία σας πάντως. Ξέρετε τι μου είπε κάποιος ότι σας χρειάζεται. Τι πράγμα. Κυρία Ντους. Ποιος σας το είπε. Ο γιατρός Μουλινό που μιλούσαμε πριν από λίγο. Ο γιατρός Μουλινό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είστε άρρωστος. Γιατί, επειδή μιλούσα μαζί του. Όχι, τυχαία συναντηθήκαμε. Και το γιατρό Μουλινό. Ακριβώς. Πάει, εγώ θα τρελαθώ σήμερα. Καναντών! Αμάν! Και η γυναίκα του, η γυναίκα του είναι ακόμα εδώ. Εδώ είσαι. Παρακαλώ να σας συστήσω. Από εδώ η κυρία Σεντ Ανιγκρέφ. Η κυρία Σεντ Ανιγκρέφ είναι πελάτησα της δικής σας περιοχής, αγαπητέ μου. Η πιο αριστοκρατική κυρία, κυρία της περιοχής μας. Κυρία μου. Ανατών, έχω τη Φυφή έξω και είναι ανήσυχη. Μπορείς να την πας σε παρακαλώ μία βόλτα. Φυσικά και όχι. Τι είπες. Είπα, λέω, φυσικά. Φεύγω. Φυφή. Ρόζα, Ρόζα, κουκλάρα μου, Ρόζα μου, Ρόζα μου, Ρόζα μου. Θα περίμενα να σε ξαναδώ μετά από τόσα χρόνια. Μάζε μωρό μου, σπούδαζε ιατρική τότε. Το πήρες το πτυχίο σου. Είμαι γιατρός τώρα. Δε μου φαίνεται τι. Και τότε γιατί ράβεις. Ορίστε. Γιατί ράβεις. Είναι το χόμπι μου. Ναι, ξέρεις, όλη τη μέρα μωρέ με τους γιατρούς τους άλλους, ασθενείς, αρρώστιες, καταλαβαίνεις, εξετάσεις. Κουράζομαι, ενώ όταν πιάνω τη βελόνα γίνομαι άλλος άνθρωπος. Γιατί έχει ασθενεί στο σπίτι. Όχι, όχι αγάπη μου, αλλά α τον πούμε τώρα. Πάει ο Μπούμπης τώρα. Τέλειωσε ο Μπούμπης τώρα. Τι. Μα εγώ έτσι σε ήξερα. Δεν ήξερα το όνομά σου. Ωραία. Αλήθεια, πώς σε λένε. Είμαι ο γιατρός μου. Λεμός. Κολλήν Λεμός. Ανόητο όνομα. Το ξέρω, αλλά αυτό είναι τώρα. Αφού δεν είσαι εσύ πια ο Μπούμπης, δεν είμαι κι εγώ πια η Ρόζα. Είμαι η κυρία Σεντ Μανιγκρέφ. Τακτοποιήθηκε δηλαδή, έτσι. Πρώτα παντρεύτηκα. Ένα βλάχο. Καλά, φυσικά. Και μετά τον παράτησα. Για ένα στρατηγό. Στρατηγό. Πέταξες πολύ ψηλά, πουλάκι μου. Καλά, πού τον πέτυχες. Σε ένα πάρκο. Ο άντρας μου είχε πάει να πάρει τσιγάρα. Και κάποιος άλλος μου είπε μια τέτοια ιστορία. Αλλά ήταν με πούρα. Αλλά τι είναι αυτό, έχει ζώο στο σπίτι! Όχι, αγάπη μου, μην πας μέσα. Με συγχωρείς, έχω ζώο. Μια αστοδοκάμιλο έχω. Που την έφερα από την Αφρική, γιατί τη σμαδάω τα φτερά και τα βάζω στα φορέματα που ράβω. Τη σμαδάς φτερά! Ναι, αλλά βγάζει καινούρια και δεν ξαναμένω. Όχι, όχι, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Να σου εξηγήσω. Τώρα τελευταία είχα πάρα πολλές παραγγελίες και την καταμάδησα την καημένη, κατάλαβες. Και τώρα πλέον όταν δει ξένο, αρχίζει και το τσιμπάει. Καταλαβαίνεις τώρα το καημένο, το ζώο. Τώρα που βαζώ, γιατί έγινε με τον άντρα σου, δεν ξαναείδες. Όχι, δόξα τω Θεώ. Τον παράτησα τότε που μ' άφησε μόνη στο πάρκο. Μην τύχει και του λείψουν τα τσιγάρα. Και μετά άλλαξα όνομα. Έγινε η κυρία Σεντ Ανιγκρέφ και άρχισα καινούργια ζωή. Όχι, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Κάτσε εσύ, θα πάω εγώ να το ερημίσω. Ναι, κοίτα να την καλοπιάσεις, γιατί δεν θα σε αφήνει να τη μαδάς. Αυτό πάει πολύ. Αυτό πάει πάρα πολύ. Σουζάν, σε παρακαλώ. Ποια είναι αυτή η στερικιά. Τίποτα, τίποτα, αγάπη μου. Είναι μια. Η γραμματέας μου είναι, η ταμείας μου. Έχει πάθει μια νευρική μανιοκατάθλιψη με επιθετικές τάσεις. Κατάλαβες, δεν είναι τίποτα. Ηρέμησε, δε Σουζάν. Ώστε έτσι, τώρα μας φαίνεις και τη φιλενάδα σου μέσα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, για ποια με περάσατε. Ναι. Εγώ είμαι πελάτης, ήρθα να κάνω πρόβα. Έτσι, επελάτησα και εσείς το ίδιο παραμύθι. Μα τι λέει αυτή. Όχι, τίποτα, μην δίνει σημασία. Βρε, Σουζάν μου, μα τι λες τώρα, πελάτησα. Μην τολμήσεις να πεις τίποτα. Μα καλά, για τόσο ηλίθεια με πέρασες. Άκου να δεις εσύ, αν θέλεις να έχεις την ταμεία σου για φιλενάδα είναι δικό σου θέμα. Αλλά δεν επιτρέπεται να κάνετε τέτοιες σκηνές μπροστά σε πελάτησες. Τι ταμεία. Τι λέει αυτή! Τίποτα. Εγώ είμαι κυρία ναι. Και δεν επιτρέπω τέτοιες σκηνές μπροστά. Ναι, είναι κυρία! Μη μου πείτε! Ναι. Μάλιστα, κυρία! Ναι. Αφού να έχω έρθει εδώ με το νόμιμο σύζυγό μου. Αλήθεια, Λοιπόν, πολύ θα ήθελα να το δω αυτό. Θα το δείτε. Έχει βγάλει το σκυλάκι μας να ανακουφιστεί και όπου. Να είναι θα γίνει. Ανάσα να τον ακούω στη σκάλα. Σε παρακαλώ, εξήγησε εδώ στην κυρία ότι είσαι ο σύζυγός μου. Βεβαίως, αγαπητή κυρία. Είμαι. Η γυναίκα μου! Ο άντρας μου! Σουζάν, αυτό δεν θα μείνει έτσι! Εγώ δεν, τι. Θα εκδικηθώ! Σουζάν! Θα εκδικηθώ! Θα εκδικηθώ! Εσύ και το βρωμό σκυλό σου τα φταίτε όλα! Αγαπώ! Βρες τον κι άλλο, Σουζάν! Σουζάν! Τι θα την κάνω. Σουζάν, να μιλήσει έτσι. Δεν αισθάνομαι καλά. Τι έχει. Ρόζα! Με λιποθυμίσει! Όχι, Ρόζα! Αφού μου κάνεις. Ρόζα, Ρόζα! Έλα εδώ, ρε, Ρόζα! Λιποθυμώ! Πού πας, ρε, Ρόζα! Ρόζα! Λιποθυμώ!
Όχι, σηκώ, Ρόζα. 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 Όχι, αγάπη μου, δεν είναι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ρόζα. Ρόζα. Σηκώ, μωρέ, Ρόζα. Τι λέει, παπαδέ μου. Έλα εδώ, είσαι, έλα εδώ. Πάρε αυτή η γυναίκα και κάτι μου ό,τι θέλεις. Κάικα εδώ, Ιβόν. Ωχ, η γυναίκα μου. Ρόζα. Ρόζα. Ρόζα, κουκλά μου. Ρόζα. Ρόζα, αγάπη μου. Ρόζα. Ρόζα. Ρόζα, αγάπη μου. Ρόζα. Ρόζα. Ρόζα, κουκλά μου. Ρόζα. Ρόζα. Μ' αγαπάει! Μ' αγαπάει! Έχει καλώς, κύριε. Όπως νομίζετε. Ποιος είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παρακαλώ. Ποιος τύπωσε τώρα το κουδούνι, τι συμβαίνει. Α, τίποτα. Τι εννοείς τίποτα. Τίποτα, κύριε. Ένας ασθενής σας. Είχε ραντεβού μαζί σας. Χτυπάει την πόρτα, του ανοίγω και μου λέει: Είναι μέσα ο γιατρός. Ναι, του λέω εγώ. Και μετά μου λέει ότι αισθάνεται καλύτερα και ότι δεν έχει ανάγκη του γιατρό του. Και. Και έφυγε. Τον ανόητο. Τέλος πάντων τώρα. Αυτό τώρα δεν έχει καμία σημασία πώς θα κάνουμε. Πάντως, άλλη φορά όταν σε ρωτάω ποιος είναι, δεν θα μου απαντάς τίποτα. Ακούς, θα μου εξηγείς ακριβώς τι συμβαίνει. Και να σε επιβαρύνω με περιτά, κύριε. Εγώ αποφασίζω ότι είναι περιττό και δεν είναι εδώ μέσα. Έλα, έλα, πήγαινε εδώ στην κουζίνα. Βλέπω ότι ο κύριος είναι ανήσυχος. Σας είπα, κύριε, ήταν ατόπιμα ελαφρέα αναχώρηση σας για το χορό της όπερας. Όποιος αποφασίζει τέτοια τολμήματα, θα πρέπει να ξέρει πώς θα τα φέρει σε πέρας. Ε? Ο κύριος θα μπορούσε να με έχει προειδοποιήσει. Ετιέν, πηγαίνω στο χορό της όπερας. Και εγώ θα είχα κάνει τα πρέποντα. Δηλαδή, τι θα έκανες. Θα είχα κοιμηθεί στο κρεβάτι σας. Στο κρεβάτι μου! Ναι, βέβαια, δεν συγχαίρομαι πολύ. Θα είχα αλλάξει και τα σεντόνια. Αλλά η γυναίκα σας δεν θα το έπαιρνε είδηση. Η γυναίκα μου, η γυναίκα μου. Πού είναι η γυναίκα μου. Την ίδια απορία έχει όλο το προσωπικό, κύριε. Στην κουζίνα μόνο αυτό συζητάμε. Απορώ που πήγε. Αφού σε μια ώρα, συμπληρώνει ολόκληρη 24 ώρα από την ώρα που έφυγε. Πού πήγε η γυναίκα μου. Για, κύριε, για χατήρι μου, συγκρατηθείτε. Μην κάνετε έτσι. Είμαι πολύ ευαίσθητο εγώ και δεν αντέχω τέτοιε στεναχώριε. Σε λίγο θα αρχίσω να κλαίω. Να, κουδούνι. Ποιο είναι. Κανένα, κύριε. Τι εννοείς μωρέ κανένας, αφού χτύπησε το κουδούνι. Κανένας δεν ήρθε κύριε, αφού δεν έχω πάει εγώ να δω ποιος ήρθε. Όταν πάω και ανοίξω θα δούμε ποιος ήρθε, σωστά. Μη φλιάρες, σου λέω, πήγαινε γρήγορα να ανοίξει την πόρτα, γρήγορα. Και όπως σου είπα, δεν είμαι εδώ για κανένα, μόνο για τη γυναίκα μου. Για κανέναν απολύτως. Εκτός πια αν είναι ο Πάπας, αλλά αυτός δεν χτυπάει στο κουδούνι. Μα σας είπα κύριε, ο γιατρός απουσιάζει. Ναι, αλλά ο θηρόρος μου είπε ότι είναι εδώ. Και ο γιατρός μου είπε πριν 2 λεπτά ότι απουσιάζει. Νομίζω ότι ο γιατρός γνωρίζει καλύτερα από το θηρόρο εάν είναι εδώ ή απουσιάζει. Πήγαινε και πες του ότι είχε έρθει ο κύριος ο Μπεν. Μα σας είπα κύριε, ο γιατρός απουσιάζει. Και είναι μόνο εδώ για τον Πάπα. Και είναι προφανές ότι δεν είσαι στον Ποντίφιξ. Πήγαινε και πες του ότι θέλω να του μιλήσω. Είμαι ταραγμένος λόγω της γυναίκας μου. Και εκείνος δεν θέλει να σας μιλήσει διότι είναι ταραγμένος λόγω της δικής του γυναίκας. Αμπά, τι έγινε, τι έγινε. Ακούστε κύριε, αυτά τα πράγματα που του λένε προσωπικά μυστικά του οικοδεσπότη και δεν αφορούν κανέναν άλλον παρά μόνο τον ίδιο τον οικοδεσπότη και το υπηρετικό προσωπικό φυσικά. Όσο δε για μένα, εγώ είμαι η διακριτικότητα προσωποποιημένη. Τάφος. Εάν με ρωτούσατε, έτσι αν αληθεύεται το προσωπικό είναι ανάστατο. Αληθεύει ότι ο κύριος δεν γύρισε χθες βράδυ σπίτι. Αληθεύει ότι η κυρία δεν ήρθε προχθές βράδυ και όλοι αναρωτιούνται που έχει πάει. Εγώ θα σας έλεγα. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι η κυρία Μολυνό δεν κοιμήθηκε σπίτι της εχθές. Εγώ ούτε θέλω ούτε λέω. Εσείς που το μάθατε. Τώρα μόλις θα μου το είπες. Εγώ αποκλείεται. Μα ώστε δεν γύρισε σπίτι της, ε. Το ίδιο και η δική μου γυναίκα. Και έχω να τη δω και από τα χθεσινά επεισόδια. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και η γυναίκα σας, ε. Θα πρέπει να είναι κολλητικό. Πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω. Αλλά θα γυρίσει. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθα. Είναι η ώρα που έχει ραντεβού με τον γιατρό της. Μα σας είπα κύριε, ο γιατρός απουσιάζει τόσο για εσάς, όσο για τη γυναίκα σας, όσο και για οποιονδήποτε άλλον. Μόνο για τη δική του γυναίκα είναι εδώ. Η οποία όμως δεν είναι εδώ. Πήγαινε. Με συγχωρείτε, κάποιος τι πάει. Θα συμβόλευα τον κύριο να φύγει. Ήρθαν οι κυρίες. Ποιες κυρίες. Η κυρία Μουλινό και η μητέρα της. Η γυναίκα του γιατρού. Α, τον τυχεράκια.
Κύριε Μουλινά, κύριε Μουλινά. Να πας να του πεις ότι έχει έρθει η κυρία Γκρεβή. Κυρία Γκρεβή. Έλα, παιδί μου, πάρε την κάρτα. Μεγαλειοτάτη. Αχ, όλες από τους δύο κολλητικούς. Θα του το πω και θα τρελαθεί από τη χαρά του. Αμφιβάλλω. Κυρία Γκρεβή, μεγαλειοτάτη, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν είσαστε. Δεν είμαι τι. Τιτλούχος. Εστεμένη, άνασα, η βασίλισσα της Γρυλανδίας, όπου όλοι γρυλίζουν, εκτός από εσάς φυσικά. Κυρία μου, τρελαθήκατε. Τι είναι αυτά που λέτε. Κυρία μου, από ό,τι βλέπω, περιμένετε τον γιατρό. Επιτρέψτε μου να αποσυρθώ. Κυρία μου, κυρία μου. Καλά, αυτός πρέπει να έχει παρεστήσεις. Έχει προχωρήσει πολύ η δερματιτιδά του. Ακούσε και η βασίλισσα της Γρυλανδίας. Και όπως είπαμε, Ιβόν μου, έτσι, καμία υποχώρηση. Καμία ένδειξη αδυναμίας. Μην ανησυχείς, μαμά. Ιβόν μου, καθόμουν σαν αμένα κάρβουνα. Και εκεί να πας να ξανακάτσεις. Ούτε βήμα προς την κόρη μου. Τι εννοείται δηλαδή. Μην νομίζεις επειδή μας βλέπεις εδώ ότι όλα τελείωσαν. Μα... Νόμιζες ότι όλα θα ξεχαστούν. Όλα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Λοιπόν, όχι. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι ξέρω πολύ καλά τα καθήκοντά μου ως μητέρας. Γι' αυτό έφερα πίσω την κόρη μου. Μπράβο. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω, αγαπητή μου μητέρα. Έβγε. Στοπ. Δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζεις. Δηλαδή. Η κόρη μου και εγώ συζητήσαμε το θέμα με κάθε λεπτομέρεια και καταλήξαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μανούλας και κόρης. Άκουσέ με προσεκτικά. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εσύ και η γυναίκα σου δεν έχετε πλέον κοινά σημεία. Εκεί καταλήξατε. Στην αρχή βέβαια σκέφτηκα να της πω να έρθει να μείνει μαζί μου. Αλλά μετά αποφάσισα να τη φέρω εδώ να ζήσει στο ίδιο σπίτι μαζί σου μόνο και μόνο για κοινωνικούς λόγους. Για να μην παρεξηγηθεί από τον κόσμο που θα πει ότι διέλυσε το σπίτι της τόσο νωρίς. Καλό αυτό. Και φυσικά θα έρθω να μείνω κι εγώ μαζί της. Κακό αυτό. Θα είμαι η σύμβουλος και η προστάτης της. Ωραία, ήρθε και έδεσε τώρα η μαρμελάδα. Α, μην ανησυχείς. Εμείς θα ζούμε σε τελείως διαφορετικές πτέρυγες από σένα. Οι γυναίκες από εδώ, οι άντρες από εκεί. Και στο σαλόνι αναποφάσιστη. Το σαλόνι θα είναι ο κοινός τόπος συναντήσεώς μας. Ναι, ναι, το ουδέτερο έδαφος για τις συνομιλίες. Θα επιβλέπω και θα επιστατώ τη ζωή σας εδώ. Μέχρι να αποκατασταθεί η αρμονία ή να επέλθει η οριστική ρήξη μεταξύ του ζεύγους. Μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Μα έχετε τρελαθεί και δύο. Γιατί πράγμα με κατηγορείτε, γιατί είμαι ένοχος. Ιβόν μου, μίλα σε παρακαλώ. Τι παράπονο έχεις από μένα. Μην απαντήσεις, Ιβόν μου. Θα την αφήσεις να μιλήσει. Μη μου υψάρεις τον τάδο της φωνή σου. Και μην υποκρίνεσαι αθωότητα ψεύτικη. Έχεις την ανέδεια, ρωτάς τι παράπονα έχω. Ανέδεια μόνο, φρασί. Δεν μιλάω σε εσάς. Σε παρακαλώ να μιλάς τη μητέρα μου με κοσμιότερο τρόπο. Καλά, μωρέ, καλά. Τώρα παρεξηγήθηκες. Ξέχνα το αυτό. Πες μου, εσύ τώρα, τι παράπονα έχεις από μένα, βρεγαπούλα μου. Σε πιάνω σαν αραφτάδικο με μία γυναίκα στην αγκαλιά σου και έχεις την ανέδεια. Φρασίτητα, να ρωτάς. Δεν την έφερα εγώ εκεί, κάποιος άλλος την είχε φέρει. Και πώς βρέθηκε στη δική σου αγκαλιά, ο κάποιος άλλος σου την έβαλε. Γιατί να τη χαϊδεύεις εσύ. Αν πρόσεχες καλύτερα, θα έβλεπες ότι δεν τη χάιδευα. Τη χάιδευες και μάλιστα τη άρεσε. Τώρα μην μου πεις ότι το παρατήρησες κι αυτό. Κυνηγάς την κάθε μοδίστρα! Και τους λες ότι είμαι και πελάτησά σου! Είστε καλά, τι λέτε τώρα! Αυτή η γυναίκα ήταν η κυρία Ομπέν! Η γυναίκα του κυρίου Ομπέν! Και η άλλη ήταν. Και η άλλη! Πιανού γυναίκα ήταν η άλλη! Του κυρίου Ομπέν! Αμπά! Δίγαμος είναι αυτός ο κύριος Ομπέν! Ή μουσουλμάνος! Τα μπλέξαμε πάλι! Εσείς γιατί ανακατεύεστε! Δεν είναι δικό σας θέμα! Δεν είναι δικό μου θέμα η ευτυχία της κόρης μου. Τότε τι είναι δικό μου θέμα. Γιατί χώνετε τη μύτη σας παντού. Γιατί εσάς παντεύτηκαν. Στη γυναίκα μου θα δώσω εξηγήσεις. Και επιτέλους... νομίζεις ότι θα την αφήσω εδώ εγώ μόνη μαζί σου να τις δώσεις εξηγήσεις. Αυτό μόνο πάνω από το πτώμα μου. Αχ, αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα, θα με αφήσετε να μιλήσω με τη γυναίκα μου μόνος μου. Άστο, μαμά. Άστο να μου μιλήσει, για να μην λέει πως δεν τον ακούσαμε μετά. Βρε, άμα σας αφήσω μόνος, πάει, σέριξε. Όχι, όχι, μαμά. Τέλος πάντων, αφού επιμένεις θα φύγω, για να μην με περνάει και για τρελή. Αλλά αν τολμήσεις να... Ιβόν μου, αγάπη μου, σε παρακαλώ, άκουσέ με και ξέχνα την πλήση κεφάλι που σου έκανε η μητέρα σου. Ό,τι σου λέω είναι αλήθεια. Αυτές οι γυναίκες ήταν του Ομπέν. Εγώ τίποτα τις ήξερα. Εμένα με καλέσανε εκεί σαν γιατρό. Κατάλαβες, είναι μια πάρα πολύ σπάνια περίπτωση.
της ειδικής παθολογίας. Βέβαια, σε συνδυασμό θα έλεγα με την εξειδικευμένη φαρμακολογία. Γι' αυτό πήγα εκεί, κατάλαβες, για να εξετάσω την περίπτωση, επειδή ήταν πάρα πολύ σπάνια. Αλλά τώρα τέλειωσε πια. Τελείωσε, δεν πρόκειται να ξαναπάω. Και τότε που μπήκες εσύ και με είδες, τι νομίζεις, έκανα το τελευταίο πείραμα, που απέτυχε κι αυτό. Κατάλαβες τώρα, δεν έχω λόγο λοιπόν να ξαναπάω. Πώς διαστρέφεις τα πράγματα. Όχι. Τελειώσατε! Άμα τελειώσουμε, θα τους φωνάξουμε. Κοριτσάκι μου, μην πιστέψεις λέξη από όσο σου λέει. Τι μέγερα, Θεέ μου, τι μέγερα. Σε παρακαλώ, Ιβόν μου, όλα όσα σου είπα ήταν αλήθεια. Μακάρι να μπορούσα να σε πιστέψω. Μα πρέπει να με πιστέψεις. Τι ωραία που θα τον σου έχω εμπιστοσύνη, αλλά μου λες συνέχεια ψέματα. Α, γιατί το λες αυτό εγώ. Η μαμά το λέει αυτό. Ας την αυτή, μωρή. Αυτή, ξέρεις, ζηλεύει την ευτυχία μας, αγάπη μου. Μπορείς δηλαδή να μου ορκιστείς ότι όλα αυτά που μου λες είναι αλήθεια. Να τι, αφού ξέρεις. Όχι για μένα, για τη μαμά. Να μου ορκιστείς ότι λες αλήθεια και εγώ θα της πω ότι μου ορκίστηκες. Ναι, αγάπη μου. Σου ορκίζομαι ότι λέω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Χάρηκα τώρα, ανακουφίστηκα. Μπράβο. Δηλαδή δεν την ήξερες τη γυναίκα που είδα στην αγκαλιά σου. Τι λες τώρα. Εάν την ξαναδείς μαζί μου, μπορείς να πιστέψεις οτιδήποτε. Στορκίζομαι. Τώρα, με συγχωρείς, μωρό μου. Όχι αμέσως. Γιατί. Θα το πω στη μαμά και μόλις φύγει θα σε συγχωρέσω. Ναι, αλλά δώσ' μου ένα φυλάκι πρώτα. Γι' αυτό δεν έχω απογορευτικές οδηγίες. Μουράφτης! Με τη γυναίκα του γιατρού! Κάπου μπορεί. Μου υποσχεθείς ότι θα έρχεσαι κρυφά στο δωμάτιό μου κάθε βράδυ μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα. Ωχ, ναι, μωρό μου, κάθε βράδυ θα έρχομαι στο κύζο. Και ότι δεν θα ξαναλείψω από το σπίτι σου ολόκληρο βράδυ όπως έκανες προχθές. Σου υπόσχομαι, αγάπη μου, δεν θα έχεις κανένα παράπονο από μένα από εδώ και πέρα. Δικιά μου αγάπη, σύνομαι. Πρέπει όμως να παραδεχτείς ότι ήσουν κακό σύζυγο και ότι δεν αγαπούσες τη γυναίκα σου. Όχι, όχι, όχι. Εσύ πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν αγαπούσες τόσο πριν τον Αντρούλη και τον Παρεξού. Μόλις τώρα μπήκα. Έλα, δεν άκουσα τι λέγατε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σου συστήσω από εδώ την κυρία Μουλινό. Ναι, ναι, ξέρω. Τυχεράκια. Ορίστε. Έλα τώρα, μην μου κάνεις τον αθώο. Τέλος πάντων. Εγώ για κάτι άλλο σε ήθελα. Α, τι γίνεται με εκείνο το φόρεμα της γυναίκας μου. Ποιο φόρεμα. Τρα, φόρεμα. Ένα τίποτα. Ένα φόρεμα που είπα να φτιάξουν της γυναίκας του για να της φτιάξει η υγεία. Ποια υγεία. Βρε παιδί μου, δεν γνωρίζεις την ομοιοπαθητική. Η γυναίκα του είχε πάρα πολλά νεύρα και έδωσε εντολή να της φτιάξουν ένα φόρεμα με καλώδια. Καλώδια, και θα βγει έξω η γυναίκα του. Είναι τελευταία λέξη τα καλώδια, είναι της επιστήμης, κατάλαβες. Και θα βγει έξω η γυναίκα του σαν το σου γυναίκα δέντρο. Α, όχι, χωρίς τα λαμπάκια, μόνο τα καλώδια. Τι να καεί η γυναίκα. Κάτι δεν μου πάει καλά πάλι. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, τώρα μη βάζεις άλλα πράγματα στο μυαλουδάκι σου. Αφού ξέρεις, για μένα είσαι το πολυτιμότερο πλάσμα στον κόσμο, αγάπη μου. Μωράκι μου. Ο άντρας της! Επαναλαμβάνω και επιμένω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κυρίναυτη! Υπέροχο ζευγάρι! Αγάπη μου! Κυρίναυτη! Αχ, μη προστάσει τόσο κόσμο! Γιατί, μωρό μου, αφού είμαστε ερωτευμένοι, τι μας νοιάζει μας. Αγάπη μου, γλυκιά. Είμαι κι εγώ εδώ! Μωρό τώρα θα αρχίσει το σφάξιμο! Αγάπη μου, ζωή μου! Είμαι κι εγώ εδώ, λέω! Και. Θα μπορούσε να διακόψει για λίγο, να μου πει ένα γεια και μετά να συνεχίσει. Ωραία, σου λέω γεια και συνεχίζω. Αγάπη. Είπε γεια και καθάρισε. Κύριε Ράφτη! Γιατί σε λέει Ράφτη αυτό? Αχ, τίποτα, καρδούλα μου. Μια δικιά του χαζομάρα, ενώ τέτοια λέει, κατάλαβες, όλο τέτοια αστεία, νομίζω ότι είναι. Δεν πάμε εμείς καλύτερα μέσα στο δωμάτιο, να αφήσουμε. Εμείς φεύγουμε, μας θέλει η μαμά κάτι να συζητήσουμε. Θα ξανάρθουμε. Δεν σας νοιάζει, ε. Τι να με νοιάζει. Που... Άσε, τίποτα. Νομίζω πάντως ότι τους χαλάσαμε την ησυχία τους, ε. Ναι. Πολύ προοδευτικός μου είσαστε. Είναι υπέροχο η ζευγάρι, διότι δεν το βρίσκεται. Ακούστε, κυρία μου, δεν είμαι συντηρητικός, ούτε και σεμνότυφος. Όμως θα έπρεπε να προσέχετε λίγο περισσότερο τη γυναίκα σας. Α, ναι, ναι, θα το φροντίσω. Αλλά μόλις εχθές την ξαναβρήκα. Την ξαναβρήκατε. Ναι, μ' είχε καταλήψει. Για το ράφτη. Όχι, για ένα στρατιωτικό. Στρατιωτικό. Ναι, ναι, ναι. Την ψάχνω εδώ και πολύ καιρό. Αλλά τι σου είναι η τύχη, κύριε μου, εχθές που δεν την έψαχνα. Τη βρήκα να την κρατάει στην αγκαλιά του. Μαντέψτε ποιος! Ο κύριος Λεμός. Ναι, που το ξέρει. Δεν ήταν και πολύ δύσκολο να το υποθέσω. Και ταράχτηκε τόσο πολύ όταν με είδε. Γι' αυτό με χαστούκησε.
Ακόμα νιώθω το κεράκι στο μάγουλό μου. Αχ, πόσο ευτυχισμένος είμαι. Δαρμένος και ευτυχισμένος. Πολύ ρομαντικό. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Τα τακτοποίησα όλα, όλα. Ξεκαθάρισα και τη θέση με την πεθερά μου. Πάρα πολύ ωραία. Με συγχωρείς, Βασίλη μου, για προηγουμένως, αλλά ναι, δεν κατάλαβα. Όπως τη βρίσκει, ναι, καθένας. Θα ήθελα να σας μιλήσω ιδιαιτέρως. Παρακαλώ. Είπα ιδιαιτέρως. Ναι, ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ εκέμικος. Ναι, όμως θέλω να του πω κάτι πολύ προσωπικό. Καλά. Ήθελα να σας πω ότι όπου να είναι, περιμένω τη γυναίκα μου. Και αφού δεν την έχω δει από εχθές. Γαμώτο. Γαμώτο, λέω κι εγώ, αλλά ακούστε με. Ναι. Πρέπει να βρούμε μία ιστορία για τη Ρόζα. Μου υπόσχεστε ότι δεν θα με προδώσετε. Καλά, οπωσδήποτε. Εμείς οι παντρεμένοι πρέπει να είμαστε χέμηθοι μεταξύ μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το μόνο που θέλω από εσάς είναι να πείτε στη γυναίκα μου ότι η Ρόζα, ναι, είναι φιλενάδα σας. Α, πολύ ωραία. Εντάξει. Θα της το πω. Τι λέτε, κύριε μου. Τρελαθήκατε. Εγώ δεν σου το πω. Αποκλείεται. Τι είναι αυτά που λέτε. Μα δεν καταλαβαίνετε. Ο μόνος που μπορεί να πει στη γυναίκα μου είσαστε εσείς, ο κύριος Λεμός. Ναι, αλλά άμα το μάθει όμως η κυρία μου Λινό, κάηκα εγώ. Τι λέτε τώρα, ξεχάστε το αυτό το πράγμα. Αποκλείεται, σας λέω, δεν μπορώ. Βρείτε κάποιον άλλο. Ποιον άλλον. Τώρα ξέρω εγώ. Να, αυτόν. Αυτόν. Ναι, αλλά άμα το μάθει η κυρία μου Λινό, θα τον κάψω. Α, μη στεναχωρέστε, αυτό δεν του καίγεται καρφί. Δεν του καίγεται καρφί, σας λέω. Σωστά. Όποιος κάει στο χυλό βέβαια, και φαίνεται και άνθρωπος χωρίς ηθικούς ενδιασμούς. Μα δεν τον βλέπετε πώς είναι. Λέτε. Μισό λεπτό να το πω εγώ. Ο κύριος Ομπέν θέλει να σου μιλήσει. Κύριε. Ο κύριος Ομπέν θέλει να σου μιλήσει. Ο κύριος Ομπέν θέλει να σου μιλήσει. Κύριε, θα ήθελα να σας μιλήσω. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω μία χάρη. Αν είναι γερμανικά, αποκλείεται, κυρία μου. Τέλος του μηνός και με τα σπίτια ξενίκιαστα δεν γίνεται. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Α, παρακαλώ. Ξέρετε, έχω ένα πρόβλημα με τη σύζυγό μου. Ναι. Με έπιασε με τη φιλενάδα μου. Οι βλακίες πληρώνονται, κύριε. Ναι, πληρώνονται. Ακούστε με όμως. Όπου να είναι, θα έρθει η γυναίκα μου. Την ξέρετε τη γυναίκα μου. Λοιπόν, το μόνο που θέλω από εσάς είναι να της πείτε ότι η κυρία Σεντ Ανιγκρές είναι φιλενάδα σας. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Μου ήρθε, μου ήρθε. Γιατί είναι ανόητη η ιδέα. Δεν θα μου την κάνετε τη χάρη. Φυσικά και όχι, κύριε. Μιλες όχι. Μιλες όχι. Είναι πρόεδρος σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία και μπορεί να νοικιάσει το λιμάνι σου για γραφεία. Μην είσαι χασός. Μιλες όχι. Το ξανασκέφτηκα, κύριε. Έγινε. Πείτε μου, είναι όμορφη. Ποια? Α, ναι, καλή, καλή. Και χαριτωμένη και παιχνιδιάρα. Επαρκώς. Θεογκόμενα, ε. Πρώτο πράγμα, είπαμε. Λοιπόν. Είδου και η φωτογραφία της. Θα τη δείξουμε στη σύζυγό μου για να πιστεί ότι λέτε την αλήθεια. Κύριε Ομπέ. Κρύψτε την, κρύψτε την. Bonjour, Καρλόνι. Bonjour. Καλημέρα, Σουζάν. Εσύ, εδώ. Φεύγω αμέσως. Ούτε να σε πω. Σουζάν, Σουζάν, περίμενε. Είμαι αθώος. Έχεις παρεξηγήσει τα πράγματα. Ναι. Φτάνω να τα πεις στο δικαστήριο. Ποιο δικαστήριο? Σουζάν, τρελάθηκες. Σου λέω όλη την αλήθεια. Με είδες με μια γυναίκα. Το παραδέχομαι. Όμως η γυναίκα αυτή δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει στον κύριο από εδώ. Κύριε, μιλήστε εσύ, σύζυγό μου, για το κτήμα σας. Κύριε. Ναι, 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 ναι. Τόσα, ναι. Κάτι δεν θα ξέρει. Αυτά να τα πείτε αλλού, όχι σε μένα. Α, μην είστε τόσο σκληρή, κυρία μου. Μπορεί κάποια στιγμή να ζητήσετε κι εσείς την επίοικια κάποιου. Σουζάν, σου λέω όλη την αλήθεια. Ναι. Πίστεψέ με. Τη φωτογραφία. Α, μάλιστα, μάλιστα, φωτογραφία. Τη φωτογραφία. Η κυρία Μπασινέ. Α, να τι είπε. Να σας συστήσω! Oh, μη χειρότερα! Η φιλενάδα του άντρα μου! Ξέχασα, έχω κάτι... φεύγω! Τι έπαθε αυτός! Μουλινό, να σας συστήσω... Έχω έναν ασθενή! Υπαφανόλη! Το ξέρω! Πάντως η συμπεριφορά τους, γαϊδούρια θα νικαν όλοι! Μην κάνεις έτσι! Αγαπητή κυρία, να σας συστήσω ότι... Να μην μου συστήσετε! Τίποτα! Τίποτα! Η ιστερικιά! Πού βρέθηκε κι αυτή εδώ? Θα κατάλαβε λάθος. Μην δίνει σημασία, αγάπη μου. Α, ναι, οικοδέσποινα. Κυρία, να σας ζητήσω ότι... Πως τολμάτε! Όσο για εσάς, κύριε, θα πρέπει να ντρέπεστε! Αρχίζουνε και μου τις πάνε άγρια όλοι τους. Μη δίνει σημασία. Θα το συνηθίσεις, αγάπη μου. Εμένα μου το κάνουν συνέχεια. Και εσύ κάνεις τον βλάκα. Αλλά γιατί δεν τους λες ποια είμαι? Μα δεν προλαβαίνω. Αφού φεύγουνε. Καλά, τρελάθηκες, μωρέ. Τι ήρθες εδώ στο σπίτι? Δεν τρελάθηκα καθόλου. Είμαι εδώ με τον νόμιμο σύζυγό. Το ποιον? Το νόμιμο σύζυγό μου. Ονόματι Μπασινέ.
που με ξαναβρήκε χθες. Τι λες, εννοείς αυτόν τον Πασινέ? Τι λέτε εσείς οι δύο, τι λέτε, τι λέτε? Τίποτα, τίποτα, Πασινέ μου. Λέμε αυτά που δεν πρέπει να πούμε γιατί δεν λέγονται. Ρόζα, είναι εδώ η γυναίκα μου. Φύγε τώρα, μη κάνει σκηνή. Φύγε. Πόσο μου τις πάνε όλοι τους? Τι της είπατε στο αυτή, κύριε? Θα πάει μακριά η Βαμίτσα, κύριε. Τολμάς να παίρνεις στο σπίτι μας αυτή τη μοδίστρα? Μα τι λες τώρα, χάζεψες, ποια μοδίστρα? Αυτή. Εμένα εννοεί. Δε, εγώ δε. Όχι βέβαια, εσένα, αυτήν εννοεί. Εμένα. Όχι, τα κάναμε τώρα σαλάτα, όχι. Αυτή είναι η σύζυγός μου. Ναι, ναι. Α, ναι, ναι, ειδού και η δική μου σύζυγος. Και παρακαλώ να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας όταν απευθύνεστε σε αυτήν ότι είναι η γυναίκα μου. Γυναίκα του. Ναι, η μόνη και νόμιμος σύζυγός μου. Η προσφυλεστάτη. Γυναίκα του. Αυτή. Με συγχωρείτε. Την φωτογραφία τη χρειάζομαι. Α, μάλιστα, πολύ ευχαριστώ. Μη. Μα μην την κοιτάτε. Μα σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μα μην είστε. Μα είναι δικιά μου. Για δες. Τι πράγμα? Αυτή η γυναίκα μοιάζει με τη σύζυγό μου, δεν νομίζετε? Όχι βέβαια. Όχι. Μουρινό, δεν μοιάζει με τη γυναίκα μου. Για να δω. Καλά, τι λες τώρα, χάζεψες. Εδώ είναι άλλα μαλλιά, άλλο χρώμα είναι τα μάτια. Τι λες τώρα, διαφορετική μύτη. Καμία σχέση. Μα τι λες τώρα, καμία σου σχέση. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο με ξέρω. Δεν σου μοιάζει, αγάπη μου. Μα τι λες, αγάπη μου, εγώ είμαι κούκλα μπροστά σε αυτήν. Ναι. Τρελάθηκες. Μα τι, έχεις δίκιο, αγάπη μου. Ναι, μα τι, δεν σου μοιάζει. Τι λες, αγάπη μου. Δηλαδή, μου έλεγες την αλήθεια. Ναι. Τι σου λέω μία ώρα τώρα. Θα καταθώ, αγάπη μου. Θα με συγχωρέσεις. Σε συγχωρώ. Και εσύ θα με συγχωρέσεις. Φυσικά, αγάπη μου. Τι λες τώρα. Αντρούλη μου. Αντρούλη της. Ποιο γιατρός? Αυτός είναι ο γιατρός. Ω, ηλίθιε. Μα αγάπη μου, θα σου τα εξηγήσω όλα εγώ. Μην ανησυχείς καθόλου. Μην ανησυχείς καθόλου. Εγώ πάντως θα μείνω εδώ. Για καλό και για κακό, καλέ. Thank you.